Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είμαστε στο Ολυμπιακό Στάδιο, 7η αγωνιστική τη Stoiximan Basket League. ΑΕΚ εναντίον Προμηθέας σε ένα μάτς το οποίο έχει διάφορες σχέσεις εξανχιστίας ή εξαίματος κιόλας. Ο Νίκος Μετούλας απέναντι στην ΑΕΚ ως προπονητής του Προμηθέα, πια την ομάδα στην οποία αγωνίστηκε στον τελευταίο εν Ελλάδη σταθμό του του σεζόν 2006-2007. Ο Ζήσης Αρικόπουλος μετά από 4 χρόνια θητείας στην Ένωση συνεχίζει την καριέρα του στον Προμηθέα και φέτος έρχεται για πρώτη φορά αντιμέτωπος με την πρώην ομάδα του. Και μιας και μιλάμε για τις σχέσεις οι οποίες διαμορφώνονται και έχουν διαμορφωθεί ήδη και σήμερα θα δούμε στο παρκέ του Ολυμπιακού Σταδίου, να καλωσορίσουμε και τον σημερινό μας καλεσμένο, Γιώργος Καλαφατάκης, προπονητής και της ΑΕΚ και του Απόλλωνα. Κότς, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Λοιπόν, πάμε αμέσως στον Κώστα Κατέβα, ο οποίος έχει μαζί του τον υπεύθυνο επικοινωνίας της ΑΕΚ, τον Γιώργο Νικολάου, ο οποίος θα μας μιλήσει για μια εξαιρετική εκδήλωση που θα γίνει αύριο και στην οποία θα πάρει μέρος η ομάδα νέων της ΑΕΚ, μια εκδήλωση που διοργανώνει ο Δήμος Κρητησίων με τη Γενική Ένωση Παλαιστινίων Φοιτητών. Κώστα. Θανάση, πράγματι, ο Γιώργος Νικολάου, διευθυντής επικοινωνίας μέσω μαζικής ενημέρωσης και τμήματων υποδομής της ΑΕΚ, με τη δεύτερη ιδιότητά του εμπλέκεται περισσότερο με το κομμάτι για το οποίο θα μας μιλήσει. Γιώργο, η ομάδα της ΑΕΚ, πιστή στις κοινωνικές της καταβολές, κινείται αύριο το μεσημέρι, διοργανώνοντας μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία σε συνεργασία με ανθρώπους της Παλαιστίνης οι οποίοι βρίσκονται στην Ελλάδα. Θέλαμε λίγες πληροφορίες πάνω σε αυτό. Όπως έχω ξαναπεί, η ΑΕΚ έπρεξε το αυτονόητο. Δηλαδή, ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα των Παλαιστινίων φοιτητών της Ελλάδος και ήταν αυτονόητο, δεν είναι. Η ΑΕΚ είναι μια ομάδα που έχει γνωστές αξιακές καταβολές. Ήταν αυτονόητο ότι θα πάμε να παίξουμε σε αυτόν τον αγώνα. Αλλά οφείλω εδώ να πω ότι η διοργάνωση συμμετέχει ο Δήμος Βρελισσίων, ο οποίος αρκετά φιλόξενος δίνει και το γήπεδό του, αλλά και όλη η τεχνική υποδομή προκειμένου να γίνει αυτή η διοργάνωση. Ο αγώνας είναι αύριο στις 2 το μεσημέρι. Καλούμε τον κόσμο που πιστεύει σε αυτές τις ευαισθησίες να δώσει αύριο το παρόν στο Χριστό των Βρελισσίων, Ολυμπιακών 1, είσοδος είναι ελεύθερος. Ανάμεσα στην ομάδα νέων της ΑΕΚ και σε Παλαιστίνιους φοιτητές. Είναι η ομάδα νέων εφήβων της ΑΕΚ ουσιαστικά και η κυπελούχος Παλαιστίνης, η Πετσαχούρ, η άντρος. Έτσι. Η ΑΕΚ θα κινηθεί περισσότερο προς τέτοιου είδους πρωτοβουλίες παράλληλες με το αγωνιστικό πλάνο το οποίο έχει τα τελευταία χρόνια κάτω από τη διοίκηση του κ. Αγγελόπουλου. Είναι γεγονός ότι εδώ και 2,5 χρόνια όσο είναι παρόν ο κ. Αγγελόπουλος έχουμε αποδείξει ότι κινούμαστε στην κατεύθυνση αυτή, άρα σε αυτή θα συνεχίσουμε. Είναι αυτονόητο. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, αυτά με τον αυριανό αγώνα της ομάδας νέων της ΑΕΚ στη διοργάνωση που θα γίνει υπό την αιγίδα του Δήμου Βρυλισσίων και της Ένωσης Ελλήνων Παλαιστίνων Φοιτητών που βρίσκονται στην Ελλάδα. Coach, έχουμε την καλύτερη επίθεση του ελληνικού πρωταθλήματος όπως είναι η ΑΕΚ. Έχουμε μια από τις καλύτερες άμυνες που διατηρεί ο Προμηθέας μετά από 6 αγωνιστικές. Τι είναι αυτό που σε μια γενική εικόνα μπορούμε να σχολιάσουμε πριν το τζάμπολ του αγώνα? Μια αναφώτιση ομάδα με ενθουσιασμό, που υγιής ομάδα Προμηθέας. Εντάξει, η ΑΕΚ νομίζω όχι μόνο επειδή είναι γηπεδούχος, αλλά είναι μια ομάδα που έχει καλύτερο ρόστερ, πιστεύω, περισσότερη εμπειρία, άλλο επίπεδο θεωρώ. Είναι αυτό που παλεύει η ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια, είναι να μπει σφήνα στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό. Θεωρώ ότι ο Προμηθέας θα έρθει να παίξει για το καλύτερο, δεν έχει να χάσει τίποτα και μπορούμε να δούμε ένα ωραίο παιχνίδι, αυτό ευελπιστώ. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι η ΑΕΚ μπορεί να είναι από τις καλύτερες επιθέσεις, όχι καλύτερο όπως είπες, αλλά νομίζω ότι η βασική της φιλοσοφία είναι η άμυνα. Είναι από τον προπονητή της, ο οποίος ήταν πραγματικά από τους καλύτερους αμυντικούς στην Ευρώπη. Και θεωρώ ότι και όλο το χτίσιμο της ομάδας είναι γύρω από αυτό. Και η αλήθεια είναι ότι η ΑΕΚ στην Ελληνική Λίγκα διατηρεί τον καλύτερο αμυντικό μέσο όρο από οποιαδήποτε
άλλη ομάδα. Η ΑΕΚ η οποία επιτρέπει στους αντιπάλους της μέχρι τώρα 60 πόντους κατά μέσο όρο. Εδώ βλέπουμε και τους τρεις διαιτητές, τον Αναστάσιο Μάνο, τον Ιωάννη Παγώνη και τον Στέλιο Σημεωνίδη. Αυτή είναι η διαφοροποίηση, ένα κομμάτι της διαφοροποίησης σε σχέση με την ΑΕΚ του Σντόβ της περσινής σεζόν, όταν ήρθε με Σούσης της περίοδου να αναλάβει μια ομάδα που δεν είχε ρόλο στο ρόστερ. Είναι πιο επιθετικό γενής, πιστεύω, και θεωρώ ότι θα μπορούσε η ΑΕΚ να έχει ένα-δύο παίχτες όπως είχε πρόπερση, ας πούμε, κράχτες υψηλού επίπεδου και να τραβήξει ακόμη περισσότερο κόσμο και να μπορέσει να χτυπήσει στα ίσια τις υπόλοιπες ομάδες αλλά και για την Ευρώπη. Αλλά είναι καθαρά θέμα επιλογών και θέμα φιλοσοφίας και νομίζω ότι μέχρι στιγμής δικαιώνονται και πάνε μια χαρά. Εντάξει, στην Ευρώπη λίγο έξω δεν έχουν τα αποτελέσματα που θέλανε, αλλά είναι μια καινούργια ομάδα. Όπως η κάθε ελληνική ομάδα που κάθε χρόνο χτίζεται από την αρχή εκτός πίσω από τον Ολυμπιακό που έχει ένα κορμό τα τελευταία χρόνια. Η ΑΕΚ που μετά από 6 αγωνιστικές είναι μία από τις 2 αίτητες ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος με 6 νίκες και καμία ήττα. Η δεύτερη είναι ο Ολυμπιακός Προμηθέας, ο οποίος έχει κάνει ως νεοφώτιστος εξαιρετικό, εντάξει, δεν ξέρω αν είναι εξαιρετικό, αλλά είναι πάρα πολύ καλό το ξεκίνημά του έχοντας 3 νίκες και 3 ήττες. Μέχρι τώρα το παιχνίδι ξεκίνησε στην πεντάδα της ΑΕΚ. Είναι ο Λαρετζάκης, είναι ο Βασιλιάδης, είναι ο Ρόκο Λενιούκιτς, είναι ο Βίλιαμς και είναι και ο Τσαλμπούρης. Ο Τσαλμπούρης, ο οποίος ουσιαστικά παίρνει χρόνο συμμετοχής από τον Γιούρι Σντόβιτς, ο οποίος βρίσκει το πεδίο να δώσει ευκαιρία στον πιτσιρικά εξαιτίας του τραυματισμού του Φάλκερ Κόουτς. Είναι και στα άλλα παιχνίδια νομίζω του δίνει χρόνο συμμετοχής και αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό είναι το σημαντικό, ότι είναι μια ομάδα που διεκδικεί και είναι ψηλά και παρόλα αυτά δίνει χρόνο συμμετοχής. Πιστεύω πως και στο Λαρτζάκη. Βέβαια ο Λαρτζάκης είναι μικρός μεν, αλλά έχει χρόνια που παίζει, ας πούμε, και πρωταγωνιστή, όπως παίζει, ας πούμε, ξέρω εγώ, και στον Κολοσσό, παίξε και στον Άρη, παίξε και στον Ίκαρο, έχει εμπειρία, μπορεί δηλαδή να σταθεί. Αλλά ο Τσαλμπούρης σε σχέση με πέρσι έχει φέτος αυξημένο ρόλο. Λοιπόν, και ενώ ο Ζήσης Αρικόπουλος με 2 βολές ανοίγει το σκορ εδώ στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, 2-0, πάμε μια βόλτα και στους πάγκους των δύο ομάδων. Δίπλα από αυτόν τη ΑΕΚ είναι ο Κώστας Κατέβας. Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα, Θανάση. Προς τον Γιώργο Τσαμπούρη, προς τον Γιώργο Τσαλμπούρη, πρώτος οδηγός του Γιούρι Σντόβιτς, είχαν να κάνουν με την τοποθέτησή του κοντά στο καλάθι. Του δίνει καθ' όλη την διάρκεια του παιχνιδιού, από την ώρα που αυτό ξεκίνησε, οδηγίες για το πώς τον θέλει να τοποθετείται κοντά, από τη στιγμή που τον έχει περάσει το παιχνίδι, για να μπορέσει να ματσάρει και να δοκιμάσει και ο ίδιος τις δυνάμεις του απέναντι σε έναν έμπειρο σέντερ όπως ο Ζήσης Αρικόπουλος. Από την άλλη πλευρά, στον πάγκο του Προμηθέα είναι ο Άρης Μπάρκας. Τον καλωσορίζουμε και αυτόν, ενώ ο Κίκη Κλέκ ευστοχίζει σε όλον κάνοντας το 5-0 για τον Προμηθέα. Ελάρη. Καλησπέρα και από μένα. Ο Κίκη Κλάρκ είναι εδώ. Ο παλιός του συμπολεμιστής στο ΕΓΑΛΕ, ο Ρασάντ Άντερσον, δεν είναι παρόν και αυτό δίνει την ευκαιρία σε ένα 16χρονο παίκτη, τον Παναγιώτη Γκάτζιο, να βρεθεί στη 12η του Προμηθέα. Δεν ξέρω αν θα έχει την ευκαιρία να πατήσει έστω για κάποια λεπτά το παρκέ. Η ουσία είναι ότι οι φιλοξενούμενοι δεν έχουν να χάσουν τίποτα και με τον Κίκη Κλάρκ να θυμίζει τον παλιό καλό του εαυτό, αυτόν που είχαμε μάθει εδώ στο ΕΓΑΛΕ. Ίσως ελπίζουν στο να κάνουν την ανατροπή. Βέβαια είναι γεγονός ότι τους περιμένουν πολύ σημαντικά παιχνίδια στη συνέχεια, ειδικά εκτός έδρας κόντρα στο Ρέθινο, τα οποία τους ενδιαφέρουν περισσότερο. Εδώ μόνο να κερδίσουν έχουν. Μάλιστα. Άρη, επειδή τις τελευταίες μέρες υπήρξε μια πληροφόρηση, μια φημολογία η οποία διακινήθηκε σχετικά με την οριστική αποχώρηση του Άντερσον, γνωρίζεις αν υπάρχει κάποιο νέο περί αυτού? Προς το παρόν η επίσημη ενημέρωση η οποία υπάρχει είναι ότι ο Άντερσον δεν βρίσκεται στη 12η γιατί δεν είναι ακόμα έτοιμος. Τώρα αν όντως είναι τόσο ανέτοιμος, δεν αποκλείεται σύντομα να έχουμε και αλλαγή. Μάλιστα. Λοιπόν, Κλάρκ, Πέτας, Μουρ, Σαρικόπουλος και Φαγέ είναι η πεντάδα για τον Προμηθέα που προηγείται με 5-0. Ο Σαρικόπουλος δέχεται την τελική πάσα από τον Κλάρκ, εκμεταλλεύεται το κενό χώρο που υπήρχε στην ρακέτα της ΑΕΚ και πήρε το φάουλ. Είναι το δεύτερο φάουλ από τον Τσαλμπούρη και για δεύτερη φορά μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα ο Ζήσης Αρικόπουλος επισκέπτεται την γραμμή των βολών. 3-3 από τον ψηλό πρώην παίκτη της ΑΕΚ, Ζήσης Αρικόπουλος, τον βλέπετε εδώ. Έξι μηδέν με 4 πόντους από τον Ζήση Σαρικόπουλο. Ο Μουρ έχει αναλάβει το μαρκάρισμα του Ούκιτς.
φαντάζομαι ότι δεν έχει κάνει. Δεν έχει να κάνει. Αμυντικό transition είναι εντολή του Νίκου Βετούλα. Το μαρκάρισμα του Ούκιτς να το αναλάβει ο Μακέντζι Μουρ. Ένας ψηλός παίκτης, ναι, γιατί θα έχει μισμάτς σε σχέση με τον Κικλιάρ. Οπότε ο Κικλιάρ τον βάζει στο πλάι, στο Βασιλιάδη που απειλεί πολύ με σούτ, αλλά προφανώς θα έχει κάτι στο μυαλό του όσον αφορά τις βοήθειες ή τις αλλαγές. Λοιπόν, ένας από τους κορυφαίους σκόρερ στην ιστορία του NCAA, ο Κίκι Κλάρκ, πασάρει στη γωνία στον Πέτα, αποκτελεί για τρεις, είναι άστοχος. Το rebound από τον Γιαννούλη Αρετζάκη, έξυπνο το φάουλ από τον Κίκι Κλάρκ, για να μην επιτρέψει στην ΑΕΚ να εκδηλώσει αυτό το transition μετά το εύκολο rebound από τον Λαρετζάκη. 7 και 31 πριν από τη λήξη της πρώτης περίοδου, 7-0 ο Προθέας είναι μπροστά που βάζει από νωρίς δύσκολα στην ΑΕΚ και στέλνει το μήνυμα ότι δεν έχει έρθει στο Ολυμπιακό στάδιο σαν πρόβατο επισφαγή. Βασιλιάδης για τρεις, κερδίζει το φάουλ από τον Σαρικόπουλο. Βασιλιάδης ο οποίος πήρε ένα σκρίνι σε 45 μοίρες, βγήκε εκτέλεση και θα έχει δικαίωμα για τρεις βολές. Λοιπόν, έχω ένα στοιχείο να σου πω και δεν ξέρω αν έχει να κάνει με το γεγονός ότι το μπάσκετ αλλάζει, αν είναι σημεία των καιρών ή αν είναι οτιδήποτε άλλο στο οποίο εσύ θες να δώσεις ερμηνεία. Οι κορυφαίες ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος, μένει να το δω και στην Ευρωλίγκα αν ισχύει αυτό, μετά από 6 αγωνιστικές έχουν ελάχιστες προσπάθειες για δίποντα, περισσότερες από τρίποντα. Δηλαδή η ΑΕΚ μετά από 6 αγώνες εκτελεί 20 δίποντα περισσότερα από τρίποντα, αλλά δεν είναι χαρακτηριστικό στοιχείο μόνο της ΑΕΚ, είναι και του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Όχι 20, 30 Ολυμπιακός, 32 Παναθηναϊκός. Πρέπει να δεις όμως τα δίποντα πώς επιτυχάνονται και από ποιους. Και τότε θα καταλάβεις και εδώ στην εξήγησή σου. Γιατί, Θανάση μου, κακός ή καλός, από τη στιγμή που το ελληνικό ειδικό άθλημα είναι σε πτώση, οι καλοί, οι δημιουργοί ψηλοί είναι ελάχιστοι και όσοι υπάρχουν στην Ευρωλίγκα, στις μεγάλες ομάδες θα υπάρξουν ή στο NBA. Πάμε λοιπόν, εφόσον ή θα πάνε να τελειώσουν με τους ψηλούς σε δημιουργία, σε assist, μόνο να τελειώσουν τη φάση, δεν μπορούν να δημιουργήσουν, οπότε αναγκαστικά πάνε σε περιφερειακό παιχνίδι. Γίνεται παιχνίδι πάλι των κοντών. Από τη στιγμή που δεν έχουμε τόσο ποιοτικούς ψηλούς και δημιουργούς ψηλούς. Όλοι οι ψηλοί είναι ρολίστες, παίζουν τα rebound και να τελειώνουν τις φάσεις. Χωρίς να δημιουργούν, όπως έχουμε στο παρελθόν μάθει από παιχταράδες ψηλούς, στο low post που σκοράραν, δημιουργούσαν, πασάραν, κάναν τα πάντα. Τζαουάρ Βίλιαμς για τρεις και απαντά. Καλά νωρίτερα ο Ζήσης Αρικόπουλος, 9-6 το σκορ, με τον Ζήσης Αρικόπουλο να έχει τους 6 από τους 9 πόντους του Προμηθέα έως τώρα. Πρώτο τρίποντο για την ΑΕΚ επίτα από τις 3 βολές του Κώστα Βασιλιάδη. 9-3, 6-24 πριν από τη λήξη της πρώτης περίοδου. Πρώτη αλλαγή για την ΑΕΚ με τον Δημήτρη Μαυροϊδή να παίρνει τη θέση του Τσαλμπούρη. Ο Τσαλμπούρης ο οποίος πάει στον πάγκο με 2 φάουλ. Ο Ούκιτς, ο οποίος έχει πάντα μπροστά του τον αρκετά ψηλότερο Μουρ. Ο Βίλιαμς σε μια χαρακτηριστική κίνηση που σε αρκετές περιπτώσεις χρησιμοποιεί η ΑΕΚ προκειμένου να πάρει ένα σούτ από το τεσάρι, το οποίο δεν βγήκε σε αυτή την περίπτωση. Ο Φαγέ έχει τρέξει τον ευνηδιασμό, κερδίζει το φάουλ από τον Λαρετζάκη. Βολές για τον Μουχάμαντ Φαγέ, πρώτος rebounder στην Α1 τη σεζόν 2014-2015 με τη φανέλα του Ρεθύμνου. Και εδώ ο Νίκος Βετούλας, όπως έλεγα και νωρίτερα, παίκτης της ΑΕΚ στον τελευταίο εν Ελλάδη σταθμό του τη σεζόν 2006-2007. Ο Ούκιτς έδωσε τη θέση του στον Ιβάνοβιτς, Νίκολα Ιβάνοβιτς, ενώ ο Φαγέ ευστοχή στην πρώτη βολή, 16. Πρώτη άστοχη βολή για τον Προμηθέα. Το 16 παραμένει από τον πρώτο πόντο του Μουχάμετ Φαγέ στο παιχνίδι. Ο Ιβάνοβιτς, το Λαρετζάκι. Βίλιαμς, Βασιλιάδης βγαίνει από τα σκριν, αρχεί ο Κλάκ να πάει στην βοήθεια. Νέο τρίποντο για την ΑΕΚ, πρώτο για τον Βασιλιάδη, 19.
Με την ΑΕΚ να έχει 2 στα 4 τρίποντα έως τώρα. Το μεγάλο του προσόν του Βασιλιά δεν είναι ότι είναι τόσο καλός ιδίως τριμπόντων, αλλά είναι το πόσο γρήγορα εκτελεί. Και έχει και αυτοπεποίθηση. Που είναι εξίσου σημαντικό σε έναν παίκτη ο οποίος είναι... πρέπει να βάλει την μπάλα στο καλάθι. Είναι θέμα ταλέντου και είναι θέμα και αξίες, έτσι. Και αυτοπεποίθηση όλων. Ο Πέτας έμεινε μόνος του ξεμαρκάριστος μετά την συσσόρευση αρκετών παικτών μέσα στη ρακέτα για να μαρκάρουν τον Σαρικόπουλο. Ο Πέτας αστόχησε. Μπάουν για την ΑΕΚ. Τώρα ο Williams στον Ιβάνοβιτς, ο οποίος προσπαθεί να οργανώσει την επίθεση της ΑΕΚ. 10 δευτερόλεπτα απομένουν στο χρονόμετρο. Ο Ιβάνοβιτς στον Βασιλιάδη. Με άμυνα πάνω του, ο Ιβάνοβιτς αστοχεί το rebound από τον Φαγέ. Κλάρκ, σκριν από τον Σαρικόπουλο, πάλι ο Φαγέ, πάνω στον Μούρινο Ιβάνοβιτς, ο Πέτας, δεν είναι ο καλύτερος στόερ που υπάρχει και το ξέρει αυτό η ΑΕΚ, ο Πέτας για τρεις, ακόμα ένα άστοχο από τον Νίκο Πέτα, ο οποίος έχει 0 στα 3 εντός παιδιάς μέχρι τώρα. Ο Πέτας είναι μεγάλο σκορ, απλώς δεν έχει προσαρμοστεί ακόμα στις απαιτήσεις κατηγορίας, γιατί ήταν το πρώτο βιολί τόσα χρόνια την Προμηθέα, ενώ τώρα παίζει ρόλο δεύτερο με τους ξένους, κατάλαβες, γι' αυτό δεν έχει την αυτοπεποίθηση που είχε μέχρι πέρσι. Και λογικό είναι ο Νίκος Πέτας, ο οποίος μάλιστα, ο οποίος τώρα ευστοχεί μαζεύοντας το επιθετικό rebound για να κάνει το 12-9. Ο Πέτας, ο οποίος αγωνίζεται στον Προμηθέα, coach, από τη Β' Εθνική κιόλας. Και είναι λογικό, ένας star του δεύτερου στρώματος του ελληνικού μπάσκετ, όταν θα μπει σε ένα σύστημα το οποίο θα υπάρχουν ξένοι, μεγάλοι scorer, άνθρωποι οι οποίοι θα κουβαλήσουν το μεγαλύτερο μέρος των Εθνών, να υποχρεωθεί. Έχει άλλη ψυχολογία. Να υποχρεωθεί να αναλάβει. Είναι το πυροβολικό του Προμηθέα τόσα χρόνια αυτός. Οπότε εδώ αλλάζουν τώρα οι συσχετισμοί και οπότε πρέπει να προσαρμοστεί για να γίνει όπως πρέπει. Οι συσχετισμοί μπορεί να αλλάξουν και από το γεγονός ότι ο Σαρικόπουλος υπέπεσε νωρίτερα στο δεύτερο προσωπικό φάουλ. Ένα φάουλ το οποίο κέρδισε ο Δημήτρης Μαυροειδής, ο οποίος είναι στη γραμμή των βολών για να στοχίσει στην πρώτη. Εδώ ο πάγκος της ΑΕΚ με τον Νούκιτς, τον Σάκοτα, τον Λαρετζάκη, τον Λόσεβιτς. Μία στις δύο από τον Δημήτρη Μαυροειδή και έρχεται η ώρα για τον Ντούσαν Σάκοτα, τρίτο σκόρερ της ΑΕΚ με περίπου 10 πόντους ανά παιχνίδι στη φετινή σεζόν. Σάκοτα, ο οποίος πάει αμέσως στο μαρκάρισμα του Μουχάμεντ Φαγέ. Ενώ το νέο πρόσωπο στην πεντάδα του Προμηθέα είναι ο Τζόνσον. Καβέλ Τζόνσον, καλάθι και φάουλ από τον Μουχάμεντ Φαγέ. Με τον Νίκο Βετούλα τον έχεις αντιμετωπίσει το Φαγέ? Όχι, το Βετούλα. Ναι, πολλές ναι, φορές, πολλές. Πόσο δύσκολο είναι για έναν αντίπαλο προπονητή να, όχι να ανταπεξέλθει, αλλά να προσεγγίσει ένα παιχνίδι στο οποίο ο Βετούλας συχνά πυκνά δεν χρησιμοποιεί small ball σχήματα για να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του αγώνα. Κοίταξε να δεις, ο Βετούλας δεν είναι προπονητής by the book. Ο Βετούλας υπήρξε playmaker και καλό playmaker, είναι πολύ έξυπνος και είναι ένας προπονητής ο οποίος ένα πλάνο, δύο πλάνα και ό,τι γίνει, έχει στο παίζει στο παιχνίδι και αυτό είναι σημαντικότερο. Και ανάλογα τι θα του δώσει το μάτς, παίζει ανάλογα με τι θα του δώσει το μάτς, όχι τι πλάνο υπάρχει. Λοιπόν, 17-12 από το κάρφωμα του Μουρ, 3 και 8 πριν από τη λήξη της πρώτης περίοδου. Κάνουμε μια διακοπή και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων. Έχετε αλλεργία, Ναι, στα Χριστούγεννα. Φωτορύπαση! Παράφωνη! Φρικτό! Ξέρω πως δεν σου αρέσουν οι εκφλήξεις, αλλά... Χρόνια πολλά, μπαμπά! Χρόνια πολλά! Και καλά. Νέο Scratch δώρο Χριστουγέννων. Έρχεται και σου αλλάζει τη διάθεση με κι άλλοι 50.000 ευρώ. Scratch. Τυχή στη στιγμή. Και φέτος επιστρέφει το γνωστό Scratch. Κέρδη στα πανιά σας.
Όλοι εντός έδρας αγώνες της ΑΕΚ για την Στοίχημαν GR Basket League αποκλειστικά στην Κοσμοτέ TV. Λοιπόν, επιστροφή στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Μέχρι τώρα τουλάχιστον έχουμε ντέρμπι και μάλιστα Ολκής, ο Προμηθέας, μετά από σχεδόν 7 λεπτά στην πρώτη περίοδο, προηγείται με 17-12. Τη ΑΕΚ με τον Φαγένα έχει 4 πόντους, 6 έχει ο Ζήσης Αρικόπουλος μαζί με 2 φάουλ όμως, ενώ 3 έχει ο Κίκ Κλάρκ. Για την ΑΕΚ 6 πόντους έχει ο Κώστας Βασιλιάδης. Ο Ντίξον, ο οποίος παίρνει και αυτό στη θέση του στην πεντάδα της ΑΕΚ. Το φάουλ από τον Τσάμι πάνω στον Νίκολα Ιβάνοβιτς. Αυτό είναι το 4ο ομαδικό για τον Προμηθέα. Η μπάλα λοιπόν θα εντός παιδιάς από την πλάγια γραμμή με τον Ιβάνοβιτς, τον Ντίξον, τον Μιλόσεβιτς, τον Σάκοντα και τον Μαυροειδή, η πεντάδα της ΑΕΚ. Βλέπεις η δεύτερη πεντάδα της ΑΕΚ. Ποιοι είναι η δεύτερη πεντάδα της ΑΕΚ. Βλέπεις. Αυτή τη στιγμή παίζουν καινούργιοι πέντε. Δεν είναι αυτοί που ξεκινήσανε. Και δες, ποιοι είναι όμως, έτσι. Είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει. Δεν υπάρχει κανένα συνδετικός κρίκος του σχήματος που παρακολουθούμε τώρα να είναι στο παρκέ με τους πέντε οι οποίοι ξεκίνησαν το μάτς. Αυτό ακριβώς. Και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Να, εδώ βλέπουμε και την πεντάδα της ΑΕΚ. Σάκοντα, Μιλόσεβιτς, Ντίξον, Ιβάνοβιτς και Μαυροειδής. Και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, κόουτς, ότι η ΑΕΚ έχει ένα από τα πληρέστερα ρόστερ στο ελληνικό πρωτάθλημα. Έχει πολύ καλό ρόστερ, εννοείται. Κάτι το οποίο τώρα πες μου και τη γνώμη σου και την εμπειρία σου, γιατί έχει νόημα να τα συζητήσουμε. Ενώ ο Μαυροειδής κάνει το 17-13, δημιουργεί και ένα μικρό πονοκέφαλο στον πόντα. Και όχι ευχάριστο, όπως συνηθίζουμε εμείς οι δημοσιογράφοι να χρησιμοποιούμε αυτό το κατάλληλο κλισέ. Όχι, εντάξει, κοίταξε να δεις. Καλύτερα να έχεις τέτοιο πονοκεφάλι στο οποίο θα βάλεις και να έχεις, παρά να έχεις πονοκέφαλο ότι δεν έχεις παίχτες. Σαφώς και είναι επαγγελματίες παίχτες. Είδες ότι παίχτες όπως ο Ντίξον, ο Μαυροειδής, ο Μιλόσεβιτς, ο Σάκοτα ξεκινήσαν από τον πάγκο. Έχει αλλάξει το μπάσκετ. Mm-hmm. Οπότε δεν υπάρχουν νομίζω τέτοιοι εγωισμοί και μικρότητες. Λοιπόν, και έχει την πολυτέλεια ΑΕΚ να το κάνει και παίζει στην ΑΕΚ. Έτσι δεν παίζει, ας πούμε, σε μια μικρή ομάδα. Όταν παίζει στην ΑΕΚ, έτσι που είναι ομάδα κορυφαίου επίπεδου, δεν είναι θέμα ποιος ξεκινάει, ποιος τελειώνει το παιχνίδι και ποιος είναι σημαντικός. Παίζει σημαντικό ρόλο. Πάντως θα με επιτρέψεις να σου πω ότι η προπονητική, πέραν της τεχνικής κατάρτισης και της τεχνογνωσίας που απαιτείται να έχει πλέον ένας coach, πρέπει να είναι και πολύ πολύ καλό διαχειριστής ανθρώπων και ψυχών. Κοίταξε, στην Α1 το Α και το Μ είναι διαχείριση και το κουτσάρι. Ακριβώς. Δυστυχώς όμως το έχουμε περάσει σε δεύτερη μοίρα πολύ αυτό. Γιατί πάμε, όπως είπα πριν, στο by the book, γινόμαστε όλοι ίδιοι και δεν ξεχωρίζουμε. Και δεν βλέπεις πώς είναι τα πράγματα τώρα και πώς ήταν πριν από λίγα χρόνια. Το επίπεδο, ποιοι προπονητές ήταν, ποιοι παίχτες ήταν, όλα αυτά. Και είναι σημαία των καιρών και λόγω της κρίσης βασικά. Αλλά νομίζω ότι ο προπονητής θα πρέπει να ξέρει και να δείξει και μπάσκετ. Έτσι, ανεξάρτητα πως είναι σε υψηλό επίπεδο, και πρέπει να το δεις και στο NBA πώς δουλεύουν τα βασικά και πώς θα δείχνουν τα βασικά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Λοιπόν, με δύο βολές από τον Μαυροειδή, η διαφορά πέφτει στους 2, 17-15. Ο Τσάμις πάνω στην προσποίηση δεν ήλεγξε το ένα από τα δύο πόδια του. Πάτησε την πλάγια γραμμή. Παναφορά της κατοχής για την ΑΕΚ, 1-53 πριν λήξη της πρώτης περίοδου. Εδώ και βλέπουμε και πάλι τη φάση στην οποία ο Τσάμις φάνηκε να πατάει την γραμμή. Σάκοτα βγαίνει από τα σκρίν, ο Μαυροειδής προτιμά να περιμένει τον Μιλόσεβιτς να πάρει θέση κοντά στο low post με αντίπαλο τον Τσάμι. Ο Μιλόσεβιτς, ο οποίος κερδίζει φάουλ από τον πολύπυρο γκάρντ του Προμηθέα. Είχε μισμάτσι εκεί και τον περίμενε και του πάσαρε. Και νομίζω είναι το δεύτερο. Δεν πρόλαβε ο Άγγελος να βρει ρυθμό. Δεύτερο φάουλ και για τον Τσάμι, μετά τα δύο του Ζήση Σαρικόπουλου. Η ΑΕΚ για ακόμα μια φορά επισκέπτεται τη γραμμή των βολών. Η ΑΕΚ που εκτελεί μέχρι τώρα με δραματικά ποσοστά. Έχει 3 στα 11 εντός παιδιά συνολικά, 1 στα 7 δίποντα και 2 στα 4 τρίποντα. Είναι εξαιρετικά. Είναι αρκετά εύστοχη στις βολές. 7 στις 9 και τώρα 7 στις 10. Από την άλλη πλευρά ο Προμηθέας
Έχει 5 στα 10 εντός παιδιάς με 4 στα 6 δίποντα. Ο Προμηθέας έτσι κι αλλιώς είναι μια ομάδα η οποία προτιμά και επιλέγει την πλειοψηφία των επιθέσεών της να την τελειώνει μέσα από τη γραμμή των τριών πόντων. Εδώ ο Σάκοτα αστόχησε προκελού τέρματος, ενώ ο Μιλόσεβιτς αστόχησε και τις δύο βολές, που είναι σπάνιο. Είναι ένας παίχτης πάρα πολύ καλός. Κάνει όλες τις δουλειές και φοβερός μπαουνίστας. Φαγέ για τρεις, βρίσκει το στόχο. 20-15. Ο Προμηθέας και αντέχει και αντιστέκεται απέναντι στην ΑΕΚ. Στο συν 5 τώρα η Πατρινή, η ομάδα του Νίκου Βετούλα, ο Ιβάνοβιτς. Σκρίνα από τον Μαυροϊδή. Με τρίπλα ο Μαυροϊδής θα πλησιάσει το 20-17. Με τον Δημήτρη Μαυροϊδή να φτάνει γρήγορα στους 8 πόντους. Ο Μαυροϊδής είναι από τους λίγους εν απομείνα της ίσως ο μόνος που παίζει έτσι στο λόγο τόσο καλά. Ακριβώς. Και ο μοναδικός παίκτης ο οποίος μπορεί να αλλάξει την ισορροπία της επίθεσης της ΣΑΕΚ. Δεύτερο τρίποντο από τον Φαγέ. 23-17 με τον Φαγέ να φτάνει στους 10 από την πρώτη περίοδο κιόλας. Είναι ψυχολογικός παίκτης ο Φαγέ, να ξέρεις. Άμα αρχίσει να βάζει. Αν χάνει, έχει πρόβλημα. Το μακρινό rebound από τον Φαγέ. Ο Κίγι Κλάρκ προσπάθησε να διασχίσει γρήγορα το γήπεδο. Είδε ότι η άμυνα της ΑΕΚ είχε επιστρέψει σχεδόν όλος ο χρόνος. Κάτι ψηλά θα απομείνουν στην ΑΕΚ, αν απομείνουν. Ο Κλάρκ με τον Ντίξον. Τζόνσον για τρεις στο σίδερο, τέλος της πρώτης περίοδου, με τον Προμηθέα να καταφέρνει να πετυχαίνει 23 πόντους μέσα σε μια περίοδο απέναντι σε μια ομάδα που επιτρέπει στον αντίπαλό της να σκοράρει 60 σε ολόκληρο το παιχνίδι. Λοιπόν, βλέπουμε και μια στατιστική απεικόνηση της πρώτης περίοδου με την ΑΕΚ να έχει άσχημα ποσοστά στα δίποντα με 2 στα 9. Από την άλλη πλευρά, ο Προμηθέας με 3 στα 7 τρίποντα, 4 στα 6 δίποντα. Ο Προμηθέας που μαζεύει και 3 rebound περισσότερα. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν. Κάνουμε μια μικρή διακοπή και επιστρέφουμε σε λίγο εδώ στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Της ΑΕΚ στο τέλος της πρώτης περίοδου. Πάμε αμέσως εκεί στα πέριξ του πάγκου της ΑΕΚ, όπου ο Κώστας Κατέβας έχει τον συνεργάτη του Γιούρις Ντόφτσον, τον Σωτήρη Μανολόπουλο. Coach, ο Προμηθέας έχει θέσει από την πρώτη κιόλας περίοδο κάποιες προκλήσεις στην ΑΕΚ. Για ποιο λόγο θεωρείτε ότι υπάρχουν αυτές σε σχέση με το τι δεν κάνει η ομάδα σας σε αυτά τα πρώτα 10 λεπτά? Καταρχάς να πούμε ότι ο Προμηθέας έχει πολύ καλούς και έμπειρους σκόρερς. Έτσι, έχει παιδιά που παίζουν χρόνια στην Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα. Πολλοί από αυτούς και είναι καλοί παίκτες. Από εκεί και πέρα, εμείς έχουμε προσεγγίσει το παιχνίδι τελείως λάθος. Ό,τι έχουμε σχεδιάσει δεν έχει λειτουργήσει τίποτα. Και ξεκινάντας από την άμυνα, 23 πόντοι είναι πάρα πολύ. Νομίζω έχουν 5 επιθετικά rebounds. Έχουν πάρα πολλά ανοιχτά shoot. Σουτάρουν μόνοι τους, είναι πολύ καλοί shooter. Άρα πρέπει να ξεκινήσουμε από εκεί. Πρέπει να ξεκινήσουμε από την άμυνα, πρέπει να είμαστε πιο επιθετικοί, πιο physical. Έτσι. Και από εκεί και πέρα να πάρουμε ενέργεια από την άμυνα και να παίξουμε καλύτερα στην επίθεση. Ευχαριστούμε πολύ. Μάλλον μας άκουγε ο Σωτήρης Μανολόπουλος αυτό που λέγαμε στη διάρκεια της διακοπής. Πες αυτό για τον Προμηθέα, coach. Ο Προμηθέας δεν είναι, μπορεί να είναι ο φωτιστής, αλλά έχει ένα ρόστερ το οποίο οι παίχτες του έχουν και ποιότητα και εμπειρία και μεγάλη διαδρομή στο μπάσκετ, έτσι, και στο ελληνικό και στο ευρωπαϊκό, όπως είπε ο Σωτήρης. Οπότε ερχόμενος εδώ είναι μια πρόκληση, δεν έχουν να χάσουν τίποτα, πάνε για το καλύτερο δυνατό, οπότε ευνηδιάζουν τον αντίπαλο. Το άγχος το έχει, όσο περνάει η ώρα θα το έχει ο γηπεδούχος. Βλέπω όμως ότι δεν τη βλέπω να αγχώνει, ούτε ο προπονητής ούτε ο πάγκος. Έχουν εμπιστοσύνη. Αλλά ο Προμηθέας το πάει το παιχνίδι όπως θέλει. Νομίζω λέει, Άκη είναι το παιχνίδι της όμως η άμυνα που δεν είναι καλή σήμερα και το παιχνίδι της είναι σετ παιχνίδι πολύ. Δεν ανοίγει το ρυθμό για να ξεφύγει. Οπότε είναι άστοχη, δεν παίζει καλή άμυνα, είναι εύστοχος ο Προμηθέας και χτίζει σιγά σιγά μια διαφορά. Πρέπει να αλλάξει λίγο το momentum του παιχνιδιού, να πιέζει, να τρέξει, να αλλάξει για να μπορέσει να το δείξει υπομονή σιγά σιγά και φτάσει. Δεύτερο φάουλ από τον Ντούσαν Σάκοτο, ο οποίος αμέσως δίνει τη θέση του στον Κώστα.
Βασιλιάδη, επιτρέψτε μου να προσθέσω κάτι, το γεγονός ότι ο Προμηθέας εκτελεί με 8 στα 14 εντός παιδιάς δεν είναι μόνο προϊόν της κακής άμυνας της ΑΕΚ, είναι και προϊόν της σωστής ανάγνωσης του παιχνιδιού εκ μέρους του Προμηθέα. Διότι έχει βγάλει εξαιρετικές συνεργασίες μέχρι τώρα, ψάχνει τα μισμάτς, ξέρει που να στοχεύσει και που να σημαδέψει. Από το πρώτο λεπτό με το σαρικό που λέω. Ακριβώς. Ο Πέτας κερδίζει το φάουλ από τον Μιλόσεβιτς και ο Προμηθέας, να, που σχεδόν 11 λεπτά μετά την έναρξη του αγώνα έχει την ευκαιρία να αυξήσει την διαφορά του και να τη φτάσει στους 7 πόντους, στους 8 πόντους, αν ο Πέτας ευστοχίσει και στις δύο βολές με τον Ιβάνοβιτς, τον Βασιλιάδη, τον Ντίξον, τον Μιλόσεβιτς, Williams, η πεντάδα της πλευρά. Είναι ο Κίκη Κλάρκ που μαζί με τον Γκίκα ουσιαστικά για πρώτη φορά συνθέτουν το πρώτο δίδυμο γκάρ που χρησιμοποιεί ο Νίκος Βετούλας από την έναρξη του μάτς. Είναι ο Φαγέ, είναι ο Πέτας, είναι και ο Καβέλ Τζόνσον. Αλλαγή από τον Γιούρις Ντόβιτς, με τον Ρόκο Λένιουκιτς να παίρνει τη θέση του Νίκολα Ιβάνοβιτς. Για πάρε μια βόλτα από τους πάγκους. Έκανε παρατηρήσεις για την άμυνα του Ιβάνοβιτς, γι' αυτό τον έβγαλε από τη δυστυνό του σούταρο Πέτας στις βολές. Πολύ σωστή παρατήρηση από το έμπειρο προπονητικό μάτι. Λοιπόν, Κώστα Κατεβά, ήθιστε ο Γιούρις Ντόβιτς να είναι ήρεμος στον πάγκο του όταν τα πράγματα πηγαίνουν στραβά. Ισχύει. Είναι ήρεμος όσο το μάτς παίζεται, κατά τη διάρκεια των διαλυμάτων όπου του δίνει την ευκαιρία να απευθυνθεί στους παίκτες του, δεν είναι καθόλου ήρεμος, και αυτό, Θανάση, το ξέρεις πάρα πολύ καλά, καθώς εδώ είσαι συνήθως και τον βλέπεις πως αντιδρά. Ειδικά στο time out λίγο πριν ολοκληρωθεί, έσπασε προς τους παίκτες του, τους μίλησε με πάρα πολύ σκληρά λόγια και περιμένει να δει αν αυτό θα έχει αντίκτυπο στην ψυχολογία τους από εδώ και πέρα. Και σε ό,τι έχει να κάνει με τον Ιβάνοβιτς, πράγματι η παρατήρηση του coach Καλαφαδάκη ήταν απόλυτα σωστή. Τον φώναξε κοντά του, τον επέπληξε σε πάρα πολύ έντονο ύφος για την άμυνα την οποία πέφτει στην baseline και λίγο μετά τον απέσυρε. Μάλιστα, νωρίτερα είδαμε το καλάθι από τον Ιβάνοβιτ, τον Μιλόσεβιτς, ο οποίος διάβασε πολύ σωστά τις αλλαγές και τις περιστροφές που ήθελε να κάνει ο Προμηθέας στην άμυνά του, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί διάδρομος και να υπάρχει ελεύθερος χώρος για ένα lay-up. Πάμε και στον Άρη Μπάρκα. Άρη, πώς να το πω τώρα, είναι κάτι το οποίο οι άνθρωποι του Απόλλωνα, από ό,τι αφού γκράζεσαι, του Απόλλωνα, είναι. Δύναμη της συνήθειας, σωστά. Του Προμηθέα. Το περιμενάν. Αγώνας μέχρι τώρα. Είναι σίγουρο ότι υπάρχει εμπιστοσύνη στην ομάδα και αυτό είναι αμοιβαίο. Το είπε και πριν και αυτό ο coach Καλαφατάκης, ότι ο Νίκος Βετούλας δεν είναι ένας τυπικός coach. Έχει τρομερή καλή επικοινωνία με τους παίχτες του. Μιλάει συνέχεια, είναι σε επαφή. Δεν ξέρω αν έχει σκοτώσει οριστικά μέσα από τον παίχτη, αλλά μερικές φορές θυμίζει παίχτη που μιλάει με συμπαίχτες του παρά προπονητή που δίνει οδηγίες. Τα πάντα συζητούνται, υπάρχει πάρα πολύ καλή επικοινωνία και νομίζω ότι αυτό έχει φανεί σε ορισμένες φάσεις, που η αλήθεια είναι ότι τα συστήματα τα οποία δείχνει αφήνουν και αρκετό περιθώριο να φανεί το προσωπικό ταλέντο του κάθε παίχτη. Ανέκαθεν, από την πρώτη μέρα που ο Νίκος Βετούλας ακολουθεί πολιτικής, ήταν ένας άνθρωπος, ένας προπονητής ο οποίος ήθελε να μεταφέρει και να μεταδώσει στους παίκτες του την ιδέα της πρωτοβουλίας. Λοιπόν, έχουμε time out εδώ στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Coach, 27-21, ο Προμηθέας μέχρι τώρα τουλάχιστον φαίνεται ότι διαβάζει σωστά. Είναι όμως θέμα να αντέξει μέχρι το τέλος, έτσι. Mm-hmm. Είναι θέμα διάρκειας. Όσο περνάει η ώρα, είναι θέμα πώς θα αντιδράσει και πόσο εσύ το πιστεύεις να φτάσεις μέχρι εκεί που πρέπει να φτάσεις. Έτσι, θα φανεί. Πιστεύω ότι έχει πολύ δρόμο ακόμα το παιχνίδι για να μπορέσουμε να μπούμε κάτι. Μέχρι στιγμής πάντως το λέει και το διαχειρίζεται άψογα. Είναι θέμα επιλογών και βάθος πάρκου, βέβαια, έτσι. Είναι παίξουν, θα παίξουν πολλά ρόλο στη συνέχεια. Και το ερώτημα είναι, βλέπουμε πολύ συχνά τον Προμηθέα, δεν τον ξαναπώ από όλο να εξηγηθώ κιόλας. Λοιπόν, βλέπουμε πολύ συχνά τον Προμηθέα να ακολουθεί αυτή την αγαπημένη άμυνα του Βετούλα με τις αλλαγές στα μαρκαρίσματα, με τους ψηλούς αθλητικούς παίκτες οι οποίοι μπορούν να μαρκάρουν και κοντά στο καλάθι και μακριά από αυτό. Υπάρχουν συγκεκριμένες νόρμες
που ένας προπονητής πρέπει να ακολουθήσει για να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση? Όχι, κοίταξε να δεις, εξαρτάται τι υλικό έχεις και αν έχεις την επιτυχία. Για να ακολουθείς τη δικιά σου φιλοσοφία και την όρμα όπως λες, πρέπει να έχεις τη δυνατότητα να πάρεις όποιους παίχτες θέλεις για να παίξεις όπως εσύ θέλεις. Από τη στιγμή που δεν μπορείς να πάρεις ό,τι θέλεις ή έχεις αυτούς τους παίχτες που έχεις, πρέπει να προσαρμόσεις το παιχνίδι σου, τους παίχτες σου. Δηλαδή δεν είναι απαραίτητο να παίξεις αυτή την άμυνα από το πρώτο προς το τελευταίο λεπτό. Μπορείς να παίξεις διάφορες άμυνες μέσα στο ίδιο το παιχνίδι με τους ίδιους παίχτες ή και με διαφορετικούς παίχτες. Mm-hmm. Δηλαδή μπορεί να παίζεις και τζάουτ στον Ιβάνοβιτς, μπορεί να παίζεις άντερ στον Ντίξον, μπορεί να παίζεις οτιδήποτε. Τυχαία τα λέω έτσι τα ονόματα. Με άλλο ψηλό, με άλλο κοντό, ανάλογα το τι έχεις. Όταν έχεις το φαγείο όμως και τον Καβέλ Τζόνσον, νομίζω ότι μπορείς να αλλάξεις τα screen. Μπορείς να παίξεις. Είναι μέσω Μιλόσεβιτς και ο Σάκοτα, που είναι παίκτες που παίζουν και 3 και 4. Σωστά. Έτσι. Λοιπόν, το καλάθι από τον Κίκι Κλάρκ, 27-21, με τον Κλάρκ να έχει 3 πόντους. Ένας από 29-21. Τους... 20... Δεν το έχει γράψει. 29-21. Κίκι Κλάρκ που ήρθε στο Εγάλεο ως ένας από τους κορυφαίους σουτέρ τριών πόντων στην ιστορία του NCAA, είναι ακόμα, είναι στην έκτη θέση και είναι και ένας από τους κορυφαίους σκόρερ στην ιστορία του NCAA. Θυμάμαι, ακόμα. Παίξαμε τον Πανελλήνιο μέσα στο Εγάλεο και παίξαμε δύο ματουμάν τριζόνι, το Ρασάτ Άντερσον και το Κίκι Κλάρκ, και έτσι κερδίσαμε μέσα στο Εγάλεο. Γιατί ήταν ένας τρομερός σουτέρ ο Άντερσον και ο Κλάρκ ήταν ορχήστρα τότε και πολύ μικρό, 10 χρόνια πριν. Και έτσι το γυρίσαμε και κερδίσαμε το παιχνίδι μέσα στο Γάλλο, που τότε το Γάλλο ήταν, αν θυμάσαι καλά, με Σκουρτόπουλο, έκανε μια καταπληκτική πορεία. Τρομακτική πορεία. Λοιπόν, για πάμε στον Κώστα Κατέβα. Κώστα, τι συμβαίνει? Μ' ακούει ο Κώστας Κατέβας? Νάση. Για πάμε τώρα στον Κώστα Κατέβα. Έλα, Κώστα. Η διαφωνία έχει να κάνει με τα ομαδικά φάουλ. Από τον πάγκο της ΑΕΚ υποστηρίζουν ότι ήταν 4 και 4 για κάθε ομάδα. Και αυτή τη στιγμή ο πίνακας αναγράφει 3 για την ΑΕΚ και 5 για τον Προμηθέα. Μάλιστα. Λοιπόν, ο Κώστας Βασιλιάδης είναι στη γραμμή των Βολών να εκτελέσει 2 με λογαριασμό της ΑΕΚ. Τα και 32 πριν από τη λήξη πρώτο ημικρόνου εδώ στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Αυτή είναι μια ωραία εικόνα τώρα, συμφωνείς? Εννοείται. Δεν το συζητάμε. Στα πλαίσια, στο πλαίσιο των τεχνικών χαρακτηριστικών. Λοιπόν, 29-23, αυτές είναι ωραίες εικόνες τώρα πέρα από την πλάκα. Η ομορφιά ταιριάζει στον αθλητισμό, ανήκει στον αθλητισμό. Λοιπόν, ακόμα μια εξαιρετική συνεργασία με τον Γκίκ. Δυνατή να αντιμετωπίσει το pick and roll παιχνίδι του Προμηθέα. 31-23 με τον Καβέλ Τζόνσον να φτάνει στους 4. Το επιθετικό rebound και το σπρώξιμο της μπάλας μέσα στο καλάθι από τον Δημήτρη Μαυροϊδή, τον πρώτο που φτάνει διψήφιο αριθμό πόντων στους 10. Ο Γκίκας, το rebound από τον Λαρετζάκη. Η ΑΕΚ θέλει να τρέξει και θέλει να επιδιώξει να τρέξει και να κάνει ένα ξέσπασμα, να αλλάξει το ρυθμό. Αυτό ακριβώς. Να βάλει εύκολα καλά, να χαλάσει το παιχνίδι του Προμηθέα. Πάντως, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Ενώ το τρίποντο του Λαρετζάκη μπαίνει και βγαίνει από τη Στεφάνη. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Επειδή το ακούω συχνά και προσωπικά δεν σου κρύβω ότι κάποιες φορές με ξενίζει. Η διάθεση μιας ομάδας να τρέξει δεν είναι κάθε φορά μια μονομερής πράξη. Τι εννοώ? Ότι για να τρέξει μια ομάδα θα πρέπει να πούμε και στον κόσμο που μας ακούει ότι πρέπει να τους το επιτρέψει και ο αντίπαλος. Σαφώς. Έτσι. Σαφώς. Δεν είναι παίρνω το rebound, βάζω την μπάλα κάτω, τρέχω. Δεν είναι ποιος θα φτάσει πρώτος στην τελική γραμμή. Όχι, είναι να τους χαλάσεις το μυαλό, να τους χαλάσεις το ρυθμό. Αυτό πρέπει να δημιουργήσει, δηλαδή πρέπει να εξάμεινα βασικά για να πάρεις κατοχές να τρέξεις. Να αλλάξεις τον τρόπο παιχνιδιού, το μυαλό τους. Αυτό είναι σημαντικό. Να αλλάξεις άμυνες, να αλλάξεις οτιδήποτε. Αλλιώς δεν γίνεται, δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά. Και να πεις
παίχτης φυσικά και με το μυαλό του αντιπάλου να τον αναγκάζει να έχει γρήγορες επιστροφές, ενδεχομένως να μην διεκδικήσει το επιθετικό rebound με την ίδια ζέση που θα το έκανε σε κάποια άλλη περίπτωση. Είναι τελείως διαφορετικό να είναι πίσω οργανωμένη άμυνα και ξεκούραστη μπορεί να διαβάσει και να δει οτιδήποτε, και τελείως διαφορετικό να τη βρει την άμυνα στη διαδρομή τη, στην επιστροφή τη. Όταν τρέχει προς τα πίσω, θα πάρει και ένα φάουλ πιο εύκολο, θα βάλει ένα καλάθι πιο εύκολο, θα βρει ευκαιρίες. Αν όμως τη βρει οργανωμένη, ταμπουρωμένη, αρχίζει μετά. Και δυσκολεύει το πράγμα, αν δεν είσαι και στην καλή σου μέρα, έτσι. Λοιπόν, και τώρα με ποιον συζητάμε για γρήγορο παιχνίδι. Άνθρωπο που, Κώστα και Άρη, ήταν αυτός ο οποίος εισήγαγε. Τώρα δεν ξέρω αν κάνω λάθος και αν προσβάλλω κάποιον συνάδελφό σου, αλλά επειδή έτυχε να είμαστε και στην ίδια ομάδα. Λοιπόν, είσαι ο άνθρωπος ο οποίος εισήγαγε το run and gun επισήμως στο υψηλό επίπεδο του ελληνικού μπάσκετ. Αυτό ακριβώς. Και με τους αμπελόκηπους και στη μυθική ομάδα κτλ. Και με άλλες ομάδες. Όταν είχα τη δυνατότητα και τους παίχτες να το κάνουμε, το κάναμε. Η Ζαλγκύρης βασικά ήταν στην Ευρώπη που το καθιέρωσε, έτσι. Ναι, εντάξει, προφανώς. Και τον, πώς το λέγανε τον κοντό, τον Playmaker. Τον Ντάιο Σέρνι, όπως λέγει ο Κώστας, κατέβας. Λοιπόν, άρα έχεις και ένα λόγο παραπάνω να μιλάς για το γρήγορο. Ναι, θέλω να σου πω ότι τότε, ας πούμε, ξεκερδίζαμε ομάδες που είχαν 50% και εμείς με 30%. Αλλά είχαμε κάνει 20 ενέργειες παραπάνω. Και λέγανε, μα πώς είναι. Λοιπόν, το σου τριόμποντον από τον Κώστα Βασιλιάδη, 31-28. Η ΑΕΚ μαζεύει τη διαφορά στους τρεις, περίπου στα μισά της δεύτερης περίοδου. Ο Γκίκας εκτελεί για τρεις μπροστά στον Ιβάνοβιτς, είναι καλός. Ο Γκίκας 34-28, με τον Προμηθέα να έχει 4 στα 8 τρίποντα και να εκτελεί με το σπουδαίο 7 στα 10 δίποντα. Έχει 70% στα δίποντα ο Προμηθέας. Φυσικά είναι ένα στην νεοφώτιστη αλλά πολύ έμπειρη ομάδα του Νίκου Βετούλα να εξακολουθεί να διατηρεί το προβάδισμα. Για δέστε, να σας πόσα λάθη έχουν ο Προμηθέας. 6. Και η ΑΕΚ έχει μόνο ένα. Και αυτό δεν είναι είδηση βέβαια. Όχι. Μιλάμε για την ομάδα η οποία κάνει τα λιγότερα λάθη από κάθε άλλη ομάδα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δηλαδή σε κάθε παιχνίδι χαρίζει 10 κατοχές μέσα από λάθη. Που είναι πολύ, σχεδόν το τέλειο, έτσι, γιατί τα 10 λάθη σε παίζει πάρα πολύ οργανωμένα και πολύ προσεκτικά και πολύ σετ. Λοιπόν, εδώ η αντιληπτική ικανότητα που έχει ο Μαυροειδής απαγόρευσε την πάσα στον Τζόνσον. Η ΑΕΚ δεν καταφέρει να μαζέψει το rebound, αλλά από το χαστούκι του Βασιλιάδη πηγαίνει στα χέρια του Χαριτόπουλου. Ο Λαρετζάκης μπροστά στον Δεν όμορφα την μπάλα με το αριστερό χέρι, εκτελεί με το δεξί, 34-30 από τον Γιαννούλη Λαρετζάκη, που έχει 2 πόντους στο πρώτο καλάθι από τον Λαρετζάκη. Ο Κλάρκ φάουλ και η μπάλα καταλήγει στο καλάθι. Να εδώ ο Κίκη Κλάρκ έχει λίγα περισσότερα κιλά. Ναι, σε σχέση με παλιά, ναι. Πολλά, Κώστα, κατέβα. Κοντά από το παρκέ που τον βλέπω, κινείται ο Παλαιστής με σταθερό ρυθμό. Ναι, αλλά στιβαρός όμως πάντα. Μην ξεχνάμε ότι είναι ένας γκάρντ ο οποίος έχει μεγάλη έφεση στη διείσδυση. Χρειάζεται τέτοιο κορμί και όπως φαίνεται, εντάξει, θα έχει βάλει κάποια κιλά με τα χρόνια, αλλά δεν έχει βαρύνει τόσο πολύ ώστε να μην είναι αποδοτικός. Μακάρι να είχαμε τη μισή επαφή του με το καλάθι. Είναι πιο αργός από τότε. Είναι πολύ πιο αργός. Ωραία, πάρα ακούσουμε τον Γιουρς Ντότς. Λοιπόν, θα ζητήσω και τη βοήθεια του Κώστα Κατέβα, ο οποίος ήταν δίπλα στον Γιούρις Ντότς. Αν δεν κάνω λάθος, Κώστα, ο Γιούρις Ντότς ζήτησε από τους παίκτες του σε επιτακτικό ύφος να ακολουθήσουν τους κανόνες αυτούς που
Είχα μπει από την προετοιμασία του παιχνιδιού για λογαριασμό της ΑΕΚ. Και επίσης να είναι πιο επιθετική, επειδή οι παίκτες του Προμηθέα είναι πιο γρήγοροι, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Ντόβιτς. Λοιπόν, πριν πάμε στον Κώστα Κατέβα, πάμε στον Άρη Μπάρκο, ο οποίος είναι δίπλα στον πάγκο του Προμηθέα. Έχουμε μαζί μας τον συνεργάτη του κύριου Βετούλα, τον κύριο Ελευθεριάδη. Coach, έχετε καταφέρει να ελέγξετε το ρυθμό μέσα από την επίθεση σας, τρομερά εύστοχη. Είναι θέμα ταλέντου ή απλά νιώθετε και ότι δεν έχετε να χάσετε τίποτα? Όχι, έχουμε σχεδιάσει από την αρχή κάποια πράγματα τα οποία τα παιδιά τα ακολουθούν πιστά. Αλλά πιστεύω ότι και η άμυνα μας λειτουργεί αρκετά καλά, γιατί έχουμε προσπαθήσει να χτυπήσουμε το όπλο της ΑΕΚ, που είναι τα μακρινά σουτ. Δεν έχουμε δεχτεί μακρινά σουτ και αυτό είμαστε μπροστά αυτή τη στιγμή. Αλλά σίγουρα η πίεση ΑΕΚ θα αυξηθεί και θεωρώ ότι πρέπει να έχουμε μεγαλύτερη κυκλοφορία στη δικιά μας επίθεση. Πιστεύετε δηλαδή ότι μπορείτε να αντέξετε μέχρι το τέλος? Αυτό πρέπει να βελτιώσετε τη συγκέντρωσή σας και την αντοχή στην πίεση που περιμένετε ότι θα έχει η ΑΕΚ? Πιστεύουμε στην ομάδα μας, γι' αυτό είμαστε εδώ. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να κάνουμε το διπλό. Τώρα από εκεί και πέρα, όμως η ΑΕΚ είναι μια πάρα πολύ καλή και ποιοτική ομάδα και σίγουρα θα είναι δύσκολο το έργο μας μέχρι το τέλος. Έχουμε καιρό ακόμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον Άρη Μπάρκα, ευχαριστούμε και τον Γιάννη Ελευθεριάδη, τον άμεσο συνεργάτη του Νίκου Βετούλα. Κώστα, για κάνε αυτά μας που τώρα είπες, μια... υπάρχει πλάνο στην ομάδα του Γιώργης, μείνετε προσκολλημένοι ότι κάνει ο παίκτης σας την επιμέρους. Ενώ συγγνώμη σε διακόπτω, Κώστα, εδώ βλέπουμε και πάλι την αντίδραση και την σχέση επικοινωνίας που ανέδειξε με την κάμερα ο Κίκη Κλάρκ μετά το προηγούμενο goal foul. Στο οποίο ευστόχησε. Έλα, Κώστα, πάμε. Και είναι πολύ σημαντική η παραδοχή του Γιούρις Ντόβιτς, την οποία πρέπει να ακούσατε και εσείς, καθώς η κάμερα και το μικρόφωνο ήταν στον πάγκο εκείνη την ώρα. Ότι είναι πιο γρήγορη. Ότι μην είστε over aggressive, μην πιέζετε πάρα μα πάρα πολύ, διότι ο Προμηθέας έχει τη δυνατότητα να το εκμεταλλευτεί αυτό στην ταχύτητα. Ακριβώς. Λοιπόν, το σχήμα με τα δύο guard πάει καλά για τον Προμηθέα. Ο Κλάρκ που βάζει την μπάλα στο παρκέ, πλησιάζει στο καλάθι. Αλλά το rebound πηγαίνει στα χέρια του Χαριτόπουλου. Τώρα ο Ντίξον στον Χαριτόπουλο. Με τον Χαριτόπουλο ουσιαστικά, coach, δεν ξέρω αν συμφωνείς, αλλά η ΑΕΚ προσπαθεί να ματσάρει κατά κάποιο τρόπο στη δυνατότητα που έχει ο Προμηθέας, κυρίως στην επίθεσή του, να βγάζει φάσεις έχοντας παίκτες οι οποίοι μπορούν να παίξουν με την μπάλα στο παρκέ. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Απλώς η ΑΕΚ, όταν έχει τον Κίκα και τον Κλάρκ που είναι κοντή, υποτίθεται, και έχει τόσο ψηλότερα γκάρ, δεν το εκμεταλλεύεσαι να τους σημαδέψεις. Που είναι πολύ σημαντικό να τους σημαδέψεις, γιατί είναι παίκτες που παίζουν με την μπάλα και σου δημιουργούν πρόβλημα. Άρα μπορείς να τους αντιμετωπίσεις και με αυτόν τον τρόπο. Καλάθι και φάουλ από τον Ντίξον. 37-32 από το καλάθι του Μάικλ Ντίξον, του τρίτου σκόρερ στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ένα όπλο περιοπής φέτος να προσθεθεί ως κρίκος σε μια αλυσίδα που ο Γιούρις Ντόβιτς δημιούργησε το καλοκαίρι. Τον βλέπουμε εδώ, βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους παίκτες του μπάγκου καθ' όλη τη διάρκεια των αγώνων της Ένωσης. Λοιπόν, ο Ντίξον ευστοχή και στη βολή 37-33. Πρώτο καλάθι από τον Ντίξον, ε. Ναι. Πρώτη τρεις πόντι. Λοιπόν, ο Γκίγκας με τον Λαρετζάκη. Βγαίνει ο Μαυροειδής πάνω του, η ΑΕΚ προσπαθεί να πιέσει. Στέλνει και δεύτερο παίκτη στον κάτωτο χειριστή της μπάλας και σε αυτή την περίπτωση μία από τις λιγοστές περιπτώσεις δούλεψε. Πίεσε τώρα περισσότερο. Βγήκε πολύ. Δηλαδή στον πικερό ψηλά στον Κίκα και κλέψαν την μπάλα. Ο Μαυροειδής που δεν είναι ο καλύτερος και ο πιο γρήγορος παίκτης με τα πιο γρήγορα πόδια για να βγει μακριά από το καλάθι και να κάνει ένα δυναμικό heads out, αλλά επειδή είναι ευφιέστατος και να χρησιμοποιεί τα χέρια του και το κορμί του. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, 37-33. Ο Προμηθέας εξακολουθεί να εκτελεί με ποσοστά πάνω από το 50%. Έχει 62 στα δίποντα με 8 στα 13 και 4 στα 9 τρίποντα. Ένα συνολικό 55% εντός παιδιάς για την ομάδα του Νίκου Βετούλα. Η μπάλα είναι για την ΑΕΚ, καθώς ο Καβέλ Τζόνσον δεν κατάφερε να συγκρατήσει την μπάλα. Τον βλέπετε εδώ. Είναι τώρα, είναι έξω και φαγέ. Πιο αδύνατη στο rebound ο Προμηθέας. Καβέλ Τζόνσον που
Τώρα, είναι στοιχείο αυτό, αξιομνημόνευτο. Τα στοιχεία, τα στατιστικά και τα κοιτάπια λένε ότι κάρφωσε για πρώτη φορά στη ζωή του σε ηλικία 13 ετών. Ο Τζόνσον, ναι. Είναι αθλητικό. Έχεις δει παιδί 13 ετών να καρφώνει? Όχι, όχι, είναι αλήθεια. Αφού δεν είδες εμένα. Λοιπόν, ο Κλάρκ εκτελεί για τρεις με ταμπλό 40-33 από τον Κίκι Κλάρκ που φτάνει στους 11 πόντους. Ο Ντίξον με τον Μαυροειδή στο ένας εναντίον ενός ο Μαυροειδής χωρίς βοήθεια στην άμυνα. Εδώ είναι πάρα πολύ δύσκολο για τον Καβέλ Τζόνσον να σταματήσει έναν κατεξοχήν post player όπως είναι ο Μαυροειδής. Έτσι ακριβώς. Κάνει κέρλ πάνω στον αντίπαλο. Είναι πολύ αυτό. Είναι... Σου είπα από τους λίγους παίκτες που παίζουν μέσα στο καλάθι τόσο καλά και τόσο έξυπνο. Στους 12 ο Μαυροειδής. Βήματα. Ρίξε καλή άμυνα ο Χαριτόπουλος τώρα. Βήματα από τον Γέρο Μιχαλό. Ενώ ο Βετούλας επιστρατεύει και τον Γιαννικόπουλο. Για αυτά τα τελευταία 75 δευτερόλεπτα, ο Προμηθέας που εκτός της βιτρίνας του είναι μια ομάδα η οποία δίνει πολύ μεγάλη προσοχή και στο κύτταρό της, αλλά θα έχουμε την ευκαιρία στο δεύτερο ημίχρονο να μιλήσουμε γι' αυτό, καθώς πλησιάζουμε στο τέλος του πρώτου μέρους και πάλι ο Μαυροειδής μαζεύεται η άμυνα του Προμηθέα για να δυσκολέψει την κίνηση του Μαυροειδή. Δεν πήγε δεύτερος παίκτης πάνω στον σέντερ της ΑΕΚ, γιατί... αλλά είδαμε ότι μάζεψαν οι περιφερειακοί οι οποίοι κινούνταν γύρω-γύρω για να κλείσουν ουσιαστικά το οπτικό πεδίο του Μαυροειδή. Ο Μαυροειδής είναι τόσο καλός, διαβάζει τόσο καλά. Θα βρει τον ξεμαρκάρι στο παίκτη. Τον παίκτη που περισσεύει όταν πάει δεύτερος για βοήθεια. Οπότε γι' αυτό τον παίζει ένας και όλοι οι άλλοι κλειστά. Εδώ βλέπουμε και τον Μιχάλη Κακιούζη. Λοιπόν, νέο time out, 40-35, 58 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Ο Προμηθέας με μια εξαιρετική εμφάνιση εξακολουθεί να ελέγχει το ρυθμό στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων και να βάζει δύσκολα ενίγματα στον Γιούρις Ντόπς και τους παίκτες της ΑΕΚ. Ο Προμηθέας, ο οποίος έχει κάνει 8 λάθη, και θα σταθώ για ακόμα μία φορά σε αυτό, παρά το γεγονός ότι η ΑΕΚ βρίσκεται στο μείον 5, έχει υποπέσει μόλις σε 2 λάθη. Αν μη τι άλλο, και ανεξαρτήτως της εξέλιξης του αγώνα, και επειδή η σεζόν δεν ολοκληρώνεται σήμερα, ούτε καθορίζεται σήμερα, είναι μια εξαιρετική παρακαταθήκη για την συνέχεια της σεζόν. Αυτό όπως σου δείχνει κάτι, γιατί πολλοί προπονητές βασίζονται πολύ στα στατιστικά, με την έννοια ότι πόσα λάθη έκανες, πόσα assist, πόσα rebound, αφαιρούν, προσθέτουν και βλέπουν. Βλέπεις ότι χάνει η ΑΕΚ μόνο με 2 λάθη. Άρα παίζουν και άλλα. Τα στατιστικά είναι ενδεικτικά, δεν είναι αποδεικτικά στοιχεία ενός αγώνος. Συμφωνώ και απόλυτα ιδίως... και θα μου επιτρέψετε να σου πω ότι εσείς οι προπονητές έχετε αναγκάσει τη στατιστική σε επίσημη εξήγηση όλων όσων συμβαίνουν στο πάρκετ. Γιατί πολλοί από εμάς το θεωρούν άλοθη. Και το roster και το budget, ότι είναι καλύτερη, οι άλλοι είναι πιο ακριβοί, γι' αυτό χάσαμε. Ενώ τα λεφτά δεν βάζουν τα καλά, τα καλάθια δεν παίρνουμε τα δολάρια και τα ευρώ, γιατί είναι άλοθη για εμάς. Ωραία, χαίρομαι που συμφωνούμε. Λοιπόν, πάμε στον Άρη Μπάρκα. Άρη, γρήγορα, ποιες ήταν οι οδηγίες του Νίκου Βετούλα? Είχαμε ένα μικρό μεταξύ του Βετούλα και των συνεργατών του, χωρίς παρουσία των παικτών, για να καταλήξουν στο πώς ακριβώς θα διαχειριστούν αυτά τα τελευταία 58 δευτερόλεπτα. Νομίζω ότι θα κάνει μια γρήγορη επίθεση ο Προμηθέας, προκειμένου να έχει όσο το δυνατόν περισσότερες ευκαιρίες να σκοράρει. Κώστα! Όταν βλέπουμε ότι έχει προσανατολισμό ο coach Ντόβι στο μυαλό του να ανοίξει το γήπεδο και να έχει δυνατότητες από όλους τους παίκτες του για περιφερειακό σουτ. Και ο Μιλόσεβιτς πάνω στον Κλάρκ για αυτά τα τελευταία 58 δευτερόλεπτα. Νομίζω η σύνθεση που έφτιαξε ήταν για την άμυνα, για να αλλάζουν στα σκρίν. Ο Κλάρκ θέλει να πάρει το σκριν από τον Τζόνσον, πάει από την αντίθετη του σκριν πλευρά. Αστοχή ο Κίγκι Κλάρκ, 34 δευτερόλεπτα. Τα 20 από τα 32 που απομένουν στην διάθεση της ΑΕΚ θα μείνουν περίπου 11-12 για τον Προμηθέα. Ο Ντίξον, εξαιρετική πάσα στον Μιλόσεβιτς, το καλάθι από τον Μαυροβούνιο. 40-38 η διαφορά, μειώνεται στους 2 από την ΑΕΚ. 14 δευτερόλεπτα για το φινάλε του πρώτου μέρους. Ο Κλάρκ ζητάει από τους συμπαίκτες του να ανοίξουν το χώρο.
Τώρα γίνεται το screen, αλλαγή στο μαρκάρισμα, ο Σάκοντα με τον Κλάρκ, έρχεται πολύ καλή βοήθεια από τον Ντίξον που απαγορεύει την πάσα μέσα στο καλάθι και με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώνεται το πρώτο μέρος εδώ στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Ο Προμηθέας μετά από ένα εξαιρετικό πρώτο μέρος προηγείται της ΑΕΚ με 40-38, έχοντας δύο παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων. Ο Κίκι Κλάρκ έχει 11, ο Φαγέ έχει 10. Από την άλλη πλευρά για την ΑΕΚ, ο Μαυροειδής έχει δημιουργήσει αρκετά προβλήματα στην inside άμυνα του Προμηθέα, έχοντας φορτώσει το καλάθι των νεοφώτιστων με 13. Ο Βασιλιάδης έχει 11. Τεράστια διαφορά στα ποσοστά ευστοχίας των δύο ομάδων. Η ΑΕΚ εκτελεί με 35% εντός παιδιάς. Από την άλλη πλευρά, ο Προμηθέας έχει 13 στα 24 συνολικά, 54%, με 57 στα δίποντα, με 50 στα τρίποντα. Ο Προμηθέας μαζεύει και ένα rebound λιγότερο από την ΑΕΚ. Πάμε αμέσως στον Κώστα Κατέβα, ο οποίος έχει δίπλα του τον Δημήτρη Μαυροειδή. Δημήτρη, ο Προμηθέας εμφανίζεται ανταγωνιστικός. Εσείς προς το τέλος της δεύτερης περίοδου εμφανίσατε κάποια πράγματα στο κομμάτι της ενέργειας, στο κομμάτι της συγκέντρωσης και δείξατε ότι αν και υπάρχει δρόμος, η ΑΕΚ μπορεί να εμφανιστεί πιο δυνατή για τη συνέχεια. Νομίζω ότι μέχρι στιγμής κάνουμε ένα αρκετά κακό παιχνίδι, ιδιαίτερα στην άμυνα. Ο Προμηθέας έχει βάλει 40 πόντους, είναι ένα τεράστιο νούμερο για μας που δεν δεχόμαστε πάνω από σύνολο 60 πόντους ένα μάτς. Είναι τεράστιο νούμερο για μας. Νομίζω ότι είναι το πρόβλημά μας. Δεν έχουμε ενέργεια, δεν έχουμε συνεργασία στην άμυνα. Από εκεί ξεκινάνε όλα, υπάρχει εκνευρισμός και κάνουμε και λάθη στην επίθεση. Αλλά πάνω απ' όλα νομίζω ότι η άμυνά μας είναι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Θεωρείς ότι το κομμάτι της ψυχολογίας και της έλλειψης συγκέντρωσης έχει επηρεάσει σε πολύ μεγάλο βαθμό την ΑΕΚ και το παιχνίδι αρνητικά για αυτήν? Νομίζω εντάξει, ότι η συγκέντρωση, εντάξει, η κούραση πιο πολύ, εντάξει, τα ταξίδια αυτά, τα παιχνίδια, αλλά δεν μπορούμε να το χρησιμοποιούμε σαν δικαιολογία αυτό. Πρέπει να μπούμε από την άμυνα να κυριαρχούμε σε κάθε παιχνίδι. Δεν γίνεται να αφήνουμε την ομάδα, κάθε ομάδα να νομίζει ότι μπορεί να μας κερδίσει. Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, ευχαριστούμε και εμείς τον Δημήτρη Μαυροειδή και τον Κώστα Κατέβα. Coach, πολύ γρήγορα ένα σύντομο απολογισμό του πρώτου ημιχρόνου. Νομίζω ότι η ΑΕΚ αντέδρασε στο τέλος. Βρήκε ένα σχήμα, άλλαξε δηλαδή. Άλλαξε, ξανάλλαξε μέχρι να βιτωσχεί. Πίεσε λίγο περισσότερο. Είδε ότι πραγματικά. Ένα συγγνώμη, Ζαγκόλο, βλέπουμε μια στατιστική εικόνα του πρώτου ημιχρόνου. Συνέχισε. Είδε ότι το φάσμα, το πώς μπορεί να εξελιχθεί το παιχνίδι, και άμα δεν το δεις, άλλο να στο λένε και άλλο να το ζεις, δεν μπορείς να αντιδράσεις. Αντέδρασε νομίζω σωστά, πίεσε και έφτασε το παιχνίδι στο καλάθι. Νομίζω ότι όταν είναι ένα παιχνίδι στο καλάθι, στα 2-3 καλάθι, είναι σαν να είναι 0-0, ξεκινάει από την αρχή. Οπότε θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και πώς θα είναι η εικόνα του δευτέρου ημιχρόνου και αν θα αντέξει ο Προμηθέας. Που πιστεύω ότι στα κρίσιμα σημεία άντεξε ο Προμηθέας. Επέβαλε το ρυθμό του, έδειξε χαρακτήρα και έβαλε 40 πόντους. Θα παρακαλέσω να μείνει αυτή η κάρτα που έχουμε αυτή την ώρα στην οθόνη μας. Βλέπουμε και είναι χαρακτηριστικό τις δύο ομάδες να μην παίρνουν πόντους από ευνηδιασμούς. Να μην παίρνουν. Μπράβο, εκεί θέλω να καταλήξω. Να μην παίρνουν πόντους από λάθη αντιπάλων. Ένα κατεξοχήν παράγοντα που επιτρέψει σε μια ομάδα να ανοίξει το ρυθμό του παιχνιδιού. Και βλέπουμε μέσα από το ζωγραφιστό, ή όταν υπήρχε ζωγραφιστό, γιατί πλέον δεν υπάρχει. Τον Προμηθέα να παίρνει 14 πόντους και την ΑΕΚ 12. Και από δεύτερες επιθέσεις μόνο 2 πόντους η κάθε ομάδα. Δηλαδή από δεύτερα rebound. Έτσι. Ακριβώς. Άρα και εκεί δεν έχει γίνει φθορά. Και για τους δύο. Ακριβώς. Άρα λοιπόν στο απόλυτο σετ, ναι. Στο απόλυτο 5-5, αν υπάρχει κάποιο στοιχείο το οποίο εγώ θα μπορούσα να κρατήσω από αυτό ως βάση συζήτησης όταν επιστρέψουμε, είναι το γεγονός ότι ο Προμηθέας παίρνει 14 πόντους χωρίς ουσιαστικά να έχει κατεξοχήν σέντερ για μεγάλο διάστημα στην πεντάδα του. Γιατί και ο Τζόνσον είναι μεν ένα ψηλό παιδί, αλλά δεν είναι κατεξοχήν σέντερ. Από συνεργασία. Εκεί λοιπόν θέλω να καταλήξω. Ενώ η ΑΕΚ έχοντας το Μαυροειδή σημάδευσε, ακριβώς, σημάδευσε πολύ πιο εύκολα στο low post για να οργανώσει το παιχνίδι της ή να τελειώσει το παιχνίδι της από εκεί. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν από το κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. 40-38 στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ο Προμηθέας προηγείται της ΑΕΚ. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί για το δεύτερο ημίχρονο. Καλύτερη προσοχή την στατιστική που μόλις είναι μπροστά του. Λοιπόν, τι βλέπεις? Εντάξει, ισορροπία βλέπω. Αν εξαιρέσει λίγο την αστοχία της ΑΕΚ στα τρίποντα ιδίως. Είδαμε νωρίτερα και την προσωπική στατιστική του Κώστα Βασιλιάδη. Βασιλιάδης, ο οποίος έχει 2 στα 3 τρίποντα μέχρι τώρα. Και 5 βολές. Εκτελεί συνολικά με 3 στα 12 έξω από τη γραμμή των τριών πόντων. Και αυτό είναι ένα στοιχείο
το οποίο δημιουργεί ένα θέμα για την ΑΕΚ, η οποία δεν ξέρω αν στηρίζεται, αλλά χρειάζεται το μακρινό σουτ για να ανοίξει. Σαφώς. Αλλά για να ανοίξει, οι καλύτερες πάσεις, μην ξεχνάς, είναι από μέσα προς τα έξω. Ακριβώς. Έτσι ανοίγει η καλύτερη, γιατί κλείνει η άμυνα, βγάζεις έξω την μπάλα και σε ξεμαρκάρεις τους. Είναι καλύτερα αυτά τα σουτ. Και αυτό μπορεί να το κάνει με το Μαυροϊδί. Αυτό, όταν ακουμπάς την μπάλα στο low post, δημιουργείς αυτόματα πολλές περισσότερες επιλογές για σκορ. Λοιπόν, είδαμε και, είδαμε και τους τρεις κορυφαίους στο ranking της σημερινής αναμέτρησης, με τον Φαγέ, τον Μαυροϊδί κτλ. Μα ακριβώς με αυτόν τον τρόπο στήθηκε η ΑΕΚ φέτος, με τον Σντόβιτς να ψάχνει παίκτες που δεν τους είχε πέρυσι, που έχουν την ικανότητα να σουτάρουν την μπάλα μακριά και ταυτόχρονα να έχει low post παίκτες οι οποίοι θα μπορούν να πασάρουν και να δημιουργήσουν ανισορροπία στην άμυνα. Αυτό ακριβώς. Νομίζω ο Μαυροϊδής και ο Μαυροκεφαλίδης, αν υπήρχε, θα ήταν. Γιατί παίζει και μέσα έξω, είναι και αυτός πολύ καλός μπαζέρ και είχαν κάνει πολύ καλό δίδυμο με τον Μαυροϊδή. Έτσι πέρσι. Ακριβώς, ακριβώς. Και είναι μεγάλη υπόθεση να έχεις Έλληνες παίκτες ποιοτικούς και βασικούς. Λοιπόν, αυτό είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο το οποίο θα το συζητήσουμε στη διάρκεια του δεύτερου μέρους, το οποίο ξεκίνησε με τον Προμηθέα να είναι στην επίθεση και τον Νίκο Πετούλα να εμπιστεύεται τον Μουρ, τον Κλάρκ, τον Σαρικόπουλο, τον Πέτα και τον Φαγέ. Ο Πέτας που εκτελεί για τρεις, πρώτο τρίποντο για τον Νίκο Πέτα. Ένα στα τρία για τον παίκτη, ο οποίος, όπως λέγαμε και στο πρώτο ημίχρονο, έχει ζήσει όλη αυτή τη θαυμαστή πορεία του Προμηθέα τα τελευταία 4 χρόνια, από το 2012, όταν ο Προμηθέας αγωνιζόταν στην πρώτη τοπική κατηγορία της Αχαΐας και της Ηλίας. Έφτασε φέτος να είναι μέλος των σαλονιών του ελληνικού μπάσκετ. Ο Μιλόσεβιτς αστόχησε σε σουτ 3 πόντων. Νέα επίθεση για τον Προμηθέα, που μέχρι τώρα, συμφωνούμε σε αυτό, ελέγχει απόλυτα το ρυθμό, που το πηγαίνει, τον πηγαίνει ακριβώς όπως θέλει. Όπως θέλει. Ελέγχει και μεταφέρει την πίεση στο κυπεδούχο. Ο κυπεδούχος έχει την πίεση. Ο Προμηθέας δεν έχει να χάσει τίποτα. Ο Φαγέ, ο χρόνος επίθεσης τελειώνει. Προλαβαίνει ο Σενεγαλέζος, αλλά είναι άστοχος. Το rebound από τον Μιλόσεβιτς, ένας από τους πιο σεσημασμένους συλλέκτες σκουπιδιών στο ελληνικό πρωτάθλημα. Μιλόσεβιτς, που είναι η ανθρώπινη, η υπαρκτή απόδειξη. Ενώ ο Τζαουάν Βίλιαμς ευτοχή σε σουτ 3 πόντων, 43-41 με την ΑΕΚ, να πετυχαίνει το τέταρτο τρίποντο της στην σημερινή αναμέτρηση. Έλεγα νωρίτερα ότι ο Μιλόσεβιτς είναι ουσιαστικά η ζωντανή απόδειξη του τσιτάτου που χρησιμοποιούν οι προπονητές, ότι το rebound είναι πάθος, θέληση, διάθεση. Κατά κύριο λόγο και στη συνέχεια αντίληψη. Μην ξεχνάς, τον είχα φέρει εγώ στον Πανιόνιο, τον Μιλόσεβιτς. Ακριβώς. Σωστά. Σωστά. Τον είχα φέρει και το ότι ήρθε στην ΑΕΚ. Είχαμε μιλήσει με τον Ζιάκο, πάρ' τον, να μην φύγει, είναι κρίμα τι ως παίκτης να χαθεί, και τον πήρε. Και μίλαγε ο βοηθός μου, ο Βαγγέλης ο Μάγερης, με τον Ζιάκο να τον πάρει, και τελικά αποδείχθηκε είναι η τρίτη του χρονιά και κάνει ποιοτικές χρονιές. Δεν είναι απλά ποιοτικός, είναι ένας πιστός εργάτης. Έλα. Ο οποίος ακολουθεί κατά γράμμα όταν αυτά τελειώνει που τους όμως η μέρα και δεις τα στατιστικά του, τα rebound και τους πρώτους, θα καταλάβεις πόσο σημαντικός είναι. Ακριβώς. Λοιπόν, είδαμε νωρίτερα την λάθος πάσα Williams στον Βασιλιάδη. Ο Williams, ο οποίος αναγνώρισε το λάθος του και σήκωσε αμέσως το χέρι για να απολογηθεί στους συμπαίκτες του και τον Γιούρις Ντόβιτς. Τώρα θα ζητήσω τη βοήθεια και του Άρη Μπάρκα και του Κώστα Κατέβα. Τι ακριβώς συνέβη, γιατί για να είμαι ειλικρινής, δεν το πήρα είδηση. Κώστα, Άρη, όποιος νομίζει ότι το έχει, τι ακριβώς συνέβη και ο Κώστας Βασιλιάδης εκτέλεσε μια βολή. Έχει δοθεί τεχνική ποινή στον Μουρ, ο οποίος τα άκουσε κανονικά από τον coach Βετούλα για διαμαρτυρίες προς τους διαιτητές. Δεν ξέρω τι ακριβώς είπε, το σίγουρο είναι ότι τιμωρήθηκε και ο Βετούλας θέλησε να βάλει στη θέση του τον παίκτη που δεν πήρε το μέρος, οπότε κάποια λαδιά έχει κάνει. Μάλιστα. Λοιπόν, σε τέτοια μάτς, τα οποία μέχρι τώρα τουλάχιστον είναι στον πόντο, τέτοιου είδους λάθη μπορούν να είναι σημαντικά. Δηλαδή εδώ ο Προμηθέας έχασε μια κατοχή. Και η ΑΕΚ με την πάσα του Ούκιτς τώρα. Ακριβώς, ναι, αλλά την κέρδισε λόγω του τεχνικής ποινής. Λοιπόν, ο Μουρ με δύο παίκτες πάνω του, ο Κλάρκ
στον Πέτα. Βγαίνει ο Βασιλιάδης για να του κλείσει το οπτικό πεδίο. Ο Πέτας σε μια από τις αγαπημένες του κινήσεις έστρωχε την μπάλα στο καλάθι. Αυτή δεν το έκανε το Χατήρι. Επιθετικό rebound από τον Προμηθέα. Ο Σαρικόπουλος, η πάσα στον Φαγέ. Ο Σαρικόπουλος εδώ πήγε να κάνει κάτι το οποίο ήταν θεαματικό, ήταν φαντεζή. Δεν είναι ότι δεν το έχει. Απλά. Δεν είναι και το ψωμί του αυτό. Αλλά ήταν έξυπνη κίνηση. Ήταν καλή, αλλά είχε λειτουργήσει σωστά και ο Βασιλιάδης στην άμυνα. Είχε κλείσει πάρα πολύ γρήγορα και είχε αντιληφθεί ότι μπορεί να υπάρχει αυτό το σενάριο στην εξέλιξη της φάσης. Λοιπόν, ο Μαυροδής πάει στον πάγκο. Και παίζει τώρα με Μιλόσεβιτς και με Βίλιαμς δύο ψηλούς. Δηλαδή, γιατί παίζει και ο Προμηθέας, βλέπεις, με δύο τεσσάρια ουσιαστικά. Ακριβώς. Δεν είναι ακριβώς small ball αυτό, διότι ο Φαγέ, όχι μόνο από τότε που ήρθε στην Ελλάδα για να παίξει τον Ίκαρ, ενώ ο Ντίξον ευστοχίσε δύο πόντων για να φέρει το μάτς στα ίσα μετά από πάρα πολύ ώρα, 43-43 με τον Μάικλ Ντίξον να φτάνει στους 5 πόντους, αν δεν κάνω λάθος, ναι, σωστά. Έλεγα λοιπόν ότι ο Φαγέ δεν είναι περιφερειακός, ο οποίος κατά ανάγκη και λόγω των συνθήκων που διαμορφώνονται στο ευρωπαϊκό μπάσκετ παίζει τεσάρι. Τεσάρι ήρθε. Τεσάρι ήταν, ανέκανε τον τεσάρι. Τον έφερε, τον είχα εγώ στον Ίκαρο, ο Θανάση. Και τον πήρε μετά στο Ρέντζο. Ανεξάρτητα από ότι δεν ξεκίνησε τη χρονιά. Ακριβώς. Τότε τον κλείσανε στο Ρέντζο. Λοιπόν, καταπληκτικό παιδί και αθλητής. Που τώρα βέβαια το παιχνίδι εξελίσσεται και είναι και στην κούρση του ξηραφιού, αλλά δεν ξέρω αν συμφωνείς. Εδώ τον βλέπουμε να παίζει και στο low post, να ξέρει να κινηθεί, να κρατήσει την ισορροπία στα πόδια του, να χρησιμοποιήσει τα pivot και τα σταθερά και όλα αυτά που επιτρέπουν στους παίκτες να ξεφορτώνεται τον αντίπαλο. Γύρισε πολύ ωραία ο Μουχάμαντ Φαγέ για να κάνει 45-43. Η δική μου πληροφόρηση λέει ότι δεν κατάλαβε ποτέ και πόσο μεγάλης... Αυτό που λέγαμε νωρίτερα, ναι. 45 όλα. Ο Φαγέ δεν κατάλαβε ποτέ πόσο πολύτιμο πλούτο διαθέτει. Γι' αυτό και δεν έχει πάρει ένα βήμα παραπάνω. Θα μπορούσε να παίξει πολύ ψηλότερο βήμα. Έτσι. Είναι ολιγαρκής. Είναι ολιγαρκής ως χαρακτήρας. Ακριβώς. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε τον Μιλόσεβιτς, ο οποίος στην προηγούμενη φάση μάζεψε το επιθετικό rebound και ισοφάρισε εκ νέου για την ΑΕΚ. Και εδώ χρεώθηκε με φάουλ πάνω στο μαρκάρισμα του Φαγέ. Δεύτερο φάουλ για τον Μιλόσεβιτς. Πρόβλημα με εξαίρεση τα τρία που έχει ο Μπακέντζι Μουρ. Δεν αντιμετωπίζουν οι ομάδες. Ο Ούκιτς είναι εκνευρισμένος, βλέπω. Δεν είναι η μέρα έχουμε του σήμερα. Έχουμε και αρκετή ώρα να τον δούμε στο παρκέ. Ναι, τώρα βγήκε, μόλις μπήκε βγήκε. Έτσι. Λοιπόν, ο Μουρ με τον Ιβάνοβιτς. Ο Κλάρκ από πολύ μακριά. Το rebound από τον Μιλόσεβιτς. Θα έχει φτάσει ήδη στα 5-6 rebound. Θα σου πω αμέσως. Έχει 5. Μιλόσεβιτς στον Βίλιαμς. Ιβάνοβιτς. Η ΑΕΚ ξόδεψε αρκετά δευτερόλεπτα μέχρι οι παίκτες της να βρουν τις θέσεις τους για την εκδήλωση της επίθεσης. Ο Μιλόσεβιτς με το αριστερό. Θαυμάσια η ενέργεια. Εξαιρετικό το τελείωμα από τον Μίλαν Μιλόσεβιτς. Πρώτο προβάδισμα για την ΑΕΚ. 47-45. Μια εικόνα στον ηλεκτρονικό πίνακα που όχι μόνο είναι σπάνια στη σημερινή αναμέτρηση, είχαμε πάρα πολύ ώρα να την δούμε. Καθώς ο Προμηθέας από την αρχή του αγώνα σχεδόν ήταν μπροστά στο σκορ. Όχι σχεδόν, από την αρχή του αγώνα ήταν μπροστά στο σκορ με το 7-0. 7-0 Κώστα. Λοιπόν, ο Πέτας για 3 στο μπροστινό μέρος του Στεφάνης. Εδώ μια καλή άμυνα από την ΑΕΚ, η οποία αρχίζει και προσαρμόζεται. Αρχίζει και λειτουργεί απέναντι στις συνεργασίες του Προμηθέα, αναγκάζοντας τον Νίκο Βετούλα να ζητήσει time out. 4 και 10 πριν από τη λήξη της τρίτης περίοδου έχουμε time out από τον coach του Προμηθέα. Πάμε λίγο να κάνουμε μια διακοπή και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Πολλά, βαβά! Χρόνια πολλά! Και καλά. Νέο Scratch δώρο Χριστουγέννων. Έρχεται και σου αλλάζει τη διάθεση με κερδίως και 50.000 ευρώ. Scratch. Τυχή στη στιγμή. Πέρυσι η ομάδα του Γιάννη Αντετοκούμπο ήταν η πρώτη που έβαλε φρένο στο αίτητο σερί των Warriors. Φέτος, Curry, Thompson,
και Durant δεν θέλουν να αφήσουν περιθώριο. 20 Νοεμβρίου στις 3.30 Milwaukee Bucks Golden State Warriors αποκλειστικά στο Cosmote Sport 4 HD. Λοιπόν, η ΑΕΚ τρέχει ένα επιμέρους σκορ 9-5 στα πρώτα σχεδόν 6 λεπτά της τρίτης περίοδου, με αποτέλεσμα να αντιστρέψει την εικόνα του σκορ, να αντιστρέψει την εικόνα του αγώνα, και αυτό έχει τη μεγαλύτερη σημασία. Προβάδισμα με 2 για την Ένωση με 47-45. Σε λίγο θα πάμε στον Άρη Μπάρκα, ο οποίος είναι δίπλα στον πάγκο του Προμηθέα, για να ακούσουμε τι έχουν να πούν οι συνεργάτες του Νίκου Βετούλα. Νομίζω ότι ο Άρης Μπάρκας είναι έτοιμος. Πάμε τώρα στον καλό συνάδελφο, ο οποίος έχει δίπλα του, τον Γιάννη Ελευθεριάδη. Έχουμε μαζί μας πάλι τον κότς Ελευθεριάδη. Κότς, δικαιωθήκατε. Η ΑΕΚ ανέβασε την πίεσή της. Πώς πρέπει να τα αποκριθεί πια ο Προμηθέας στην πράξη? Το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε εμείς είναι να προσπαθήσουμε να αποκτήσουμε μεγαλύτερη κίνηση στην επίθεση. Και όπως και τώρα είδαμε, πάλι δώσαμε εύκολο σουτ την ΑΕΚ. Πρέπει να παίξουμε καλύτερη άμυνα και να δώσουμε μεγαλύτερη κίνηση στην επίθεσή μας. Αυτή είναι η βασική οδηγία από τον coach. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε καλά. Λοιπόν, κοίτα τώρα να δεις πώς μια λάθος αντιμετώπιση εκ μέρους της άμυνας μπορεί να καταλήξει σε ένα σου τριών πόντων. Γίνεται το pick and roll. Ο Williams μένει με τον Clark, και αντί να κάνει roll, κάνει pop out, να τραβηχτεί δηλαδή στη γραμμή των τριών πόντων, έχοντας έναν πολύ κοντύτερο παίκτη να τον μαρκάρει. Ο Ιβάνοβιτς όμως επέλεξε να κάνει το σουτ και δικαιώθηκε. Ναι, αυτό ακριβώς. Εντάξει, δεν είναι μια πόλη, ήταν αυτό που λέγαμε πριν. Ο Φαγέ με τον Μιλόσεβιτς. Ο Μιλόσεβιτς που εκτός όλων των άλλων είναι και ο παίκτης ο οποίος συχνά πυκνά αναλαμβάνει δύσκολες αποστολές στην άμυνα της ΑΕΚ, η οποία για ακόμα μία φορά είναι αποτελεσματική. Αντιαθλητικό το φάουλ από τον Εγκίκα πάνω στον Νίκολα Ιβάνοβιτς. Βλέπετε εδώ τον Νίκο Γκίκα. Η ΑΕΚ είναι στο συν 5, 50-45. Βλέπουμε εδώ και πάλι το φάουλ από τον Γκίκα, το οποίο οι διαιτητές έκριναν ως αντιαθλητικό. Ναι, και εγώ δεν θα έλεγα το πιο συμφωνώ, αλλά εντάξει. Βρισκόμαστε έτσι κι αλλιώς, και για να μην είμαστε και αυστηροί με τους διαιτητές, βρισκόμαστε έτσι κι αλλιώς σε μια εντελώς μεταβατική σεζόν σε ό,τι αφορά στα κριτήρια των ρέφερις για τα αντιαθλητικά φάουλ, για την προστασία του ρυθμού του αγώνα, για την προστασία του παιδιού κτλ. Κτλ. Δηλαδή μπορεί να συμβούν και τέτοια λάθη. Και υπάρχει βεβαίως και το χάσμα μεταξύ της Ευρωλίγκας και των εγχώριων πρωταθλημάτων, όπου οι κανονισμοί είναι διαφορετικοί. Άρα ας μην τους αδικούμε και τόσο. Όχι, δεν είναι θέμα του αδικούμε, αυτό έλειπε. Απλώς πρέπει να καταλάβουν ότι είναι πολύ σημαντικό κομμάτι του παιχνιδιού οι διαιτητές, και ότι το παιχνίδι γίνεται για τους παίχτες και για τις ομάδες. Εδώ ο Μιλόσεβιτς πήγε να κάνει κάτι παραπάνω από αυτό που μπορεί. Έκλεψε την μπάλα ο Κλάρκ. Πάσα από τον Πέτα στον Φαγέ. Αλλά έτρεξε πολύ γρήγορα ο Βασιλιάδης και έστειλε την μπάλα εκτός παιδιάς. Απομένουν 19 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Προμηθέα. Ο Προμηθέας, ο οποίος μετά από ένα σούπερ πρώτο ημίχρονο περιορίζεται στους 5 πόντους μετά από σχεδόν 7 αγωνιστικά λεπτά στην τρίτη περίοδο. Και η ΑΕΚ, αν μη τι άλλο, μπορούμε με σιγουριά να πω ότι βγάζει το DNA της πια. Έχει ανεβάσει την πίεση. Βλέπεις ότι το Φαγέο Μιλόσεβιτς έχει περιορίσει αρκετά. Έτσι, και ενώ έχει σκοράρει ο Μιλόσεβιτς, έχει πάρει την μπάουν, έχει δημιουργήσει δηλαδή πρόβλημα στον Προμηθέα. Ανεβάσαν όλη την πίεση, όλοι οι παίκτες και γι' αυτό γύρισε το παιχνίδι. 14 δευτερόλεπτα ακόμα για τον Προμηθέα. Ο Γκίκα στον Σαρικόπουλο. Ο Πέτας και πάλι για τρεις. Και πάλι άστοχος. Το rebound ακόμα ένα από τον Μίλαν Μιλόσεβιτς, που πλέον έχει, όχι τώρα έχει 5, πριν είχε 4. Με το επιθετικό. Ναι. Ντίξον πηγαίνει μέχρι το τέλος του δρόμου. Προμηθέα συνελήφθη κοιμόμενη στους 9 η ΑΕΚ, 54-45 με ένα επιμέρους σκορ 14-5 στην τρίτη περίοδο. Το καλάθι από τον Γκίκα δεν μετράει, όπως δείχνει ο Μάνος, ο ένας εκ των τριών διαιτητών. Ο Βετούλας επαναφέρει τον Μακέντζι Μουρ στο σχήμα του Προμηθέα αντί του Κίκη Κλάρκ, το οποίο βλέπετε εδώ. Ίσως η πιο μοιημένη, λίγο μεγαλύτερη που παρακολουθείτε, τον θυμάστε από τα
απίθανα πράγματα που έκανε πριν από σχεδόν 10 χρόνια φορώντας τη φανέλα του Εγάλε. Το rebound από τον Williams εδώ. Να του μιλήσω, δεν πάλι. Έχω την αίσθηση ότι εδώ βλέπουμε κατεξοχήν την κατάσταση όπου ισχύει το μια ομάδα επιτρέπει στον αντίπαλο. Τι, η ΑΕΚ δεν επιτρέπει στον Απόλλωνα να βρει φάσεις, να βρει συνεργασίες και ναι, πάλι Απόλλωνα υπάρχει. Σε προμηθέα. Λοιπόν, το τρίποντο από τον Μιλόσεβιτς φέρνει τη διαφορά στους 12-57-45 και είναι αυτό που έλεγες νωρίτερα, coach, σε μια προηγούμενη διακοπή που είχαμε κάνει εκτός αέρα, ότι ο Μιλόσεβιτς είναι το δίχως άλλο ο πολυτιμότερος παίκτης στο διάστημα που η ΑΕΚ ξεκίνησε να κάνει την ανατροπή της. Αυτό ακριβώς. Στην επαναφορά ο Γκίκας. Σαρικόπουλος με ταμπλό, παλεύει ο ίδιος με το επιθετικό rebound, θα κερδίσει το φάουλ, έχω την αίσθηση από τον Ντίξον, ο οποίος ανταλλάσσει κάποιες κουβεντούλες εκεί με τον Σαρικόπουλο. Το φάουλ είναι από τον Μιλόσεβιτς, αν δεν είναι λάθος, από τον Λαρετζάκη και είναι το δεύτερο. Δικαίωμα για δύο βολές στον Ζήση Σαρικόπουλο που ξεκίνησε με 5 στις 6 στα πρώτα σχεδόν 3 αγωνιστικά λεπτά. Τώρα μετά από αρκετή ώρα επιστρέφει στην ίδια θέση. Πέντε στις 6 έχει τώρα, έχει 3 στις 4. Εδώ βλέπουμε και μια εικόνα από την κερκίδα που σε κάθε εντός έδρας παιχνίδι της ΑΕΚ είναι αφιερωμένη στους νεαρούς φίλους της, οι οποίοι έρχονται να παρακολουθήσουν τα παιχνίδια της ΑΕΚ και να αρχίσουν να μπαίνουν στο πνεύμα της ένωσης του μπάσκετ. Ζώνη, βέβαια. Ζώνη Ντίξον για 3 από την κορυφή, το rebound από τον Μακένζι Μουρ. Ένα πολύ ψηλό guard με ύψος κοντά στα 2 μέτρα. Πολυτιμότερος παίκτης του πρωταθλήματος της Νέας Ζηλανδίας και καλύτερος αμυντικός, παρακαλώ. Ο Γκίκας και πάλι στον Μουρ με τον Ιβάνοβιτς. Ο Πέτας με τον Ντίξον. Το κλέψιμο από τον Ιβάνοβιτς εδώ. Η βοήθεια ήρθε από με τον Ιβάνοβιτς να παραμελεί εσκεμμένα για λίγο το μαρκάρισμα του Μουρ για να πλησιάσει στον Γκίκα. Ο Φαγέ με τον Σάκοτα, πλησιάζει ο Φαγέ, η μπάλα εξακολουθεί να είναι στην κατοχή του Προμηθέα, ενώ ο Άγγελος Τσάμις θα επιστρέψει στη θέση του Μακένζι Μουρ. Ο Τσάμις που πολύ νωρίς χρεώθηκε με 2 φάουλ και δεν κατάφερε ουσιαστικά να βρει ρυθμό στο πρώτο ημίχρονο. Ο Πέτας, το φάουλ από τον Ιβάνοβιτς αυτή τη φορά. Το δεύτερο για τον Νίκολα Ιβάνοβιτς. Δεν ξέρεις την ιστορία του Ιβάνοβιτς, μάλλον όχι την ιστορία, τη μυθολογία του Ιβάνοβιτς. Ο Ιβάνοβιτς σε ένα παιχνίδι προκριματικών ευρωπαϊκού πρωταθλήματος είχε πετύχει το νικητήριο τρίποντο κόντρα στη Σερβία σε ένα επίσημο μάτς. Ναι. Και η μυθολογία, η οποία επισήμως δεν επιβεβαιώνεται, λέει ότι για τα επόμενα 1-2 χρόνια, όταν και αγωνίστηκε σε σέρβικες ομάδες, πέρασε δύσκολες στιγμές. Όχι γιατί οι Σέρβοι ήθελαν να του κάνουν τη ζωή δύσκολη, αλλά γιατί εσκεμμένα τον αντιμετώπισαν ως έναν φτασμένο παίκτη και συνεχώς του έβαζαν υψηλότερους στόχους από όσους άντεχε. Ναι, αλλά πρόσεξε, και με στόχο να τον εκθέσουν εν μέρει. Πλέον ο Ιβάνοβιτς είναι παίκτης της ΑΕΚ. Αυτό τώρα είναι τριστήριο με το Φαγέ στο ψηλά και το Τζάμι χαμηλά για να κλείσει τις περιφερειακές πάσες και σουτ. Μπροστά στον Φαγέ ο Ντίξον, αστοχή σε σουτ 3 πόντων. Ο Ντίξον, ο οποίος μέχρι τώρα έχει 3 στα 10 εντός παιδιάς με 0 στα 5 τρίποντα. Ακόμα 28 δευτερόλεπτα
6 για τον Προμηθέα. Ο Γκίκας κλέβει ο Σάκοτα. Έχει φύγει ο Ντίξον, αλλά ο Σάκοτα προτιμά τη σιγουριά των χεριών του Ιβάνοβιτς σε μια ολοκληρωμένη, σε μια σετ επίθεση χωρίς ρίσκα στο τέλος της τρίτης περίοδου για την ΑΕΚ. Πάντα σε ζώνη ο Προμηθέας. Είναι. Όχι, μαντουμάν είναι. Όχι, ο Γκίκας τώρα τελειώνει. Είναι μαντουμάν. Και έχει ήδη φάουλ να δώσει, γι' αυτό δεν μπορεί να πάει στη ζώνη. Προμηθέας που πράγματι είχε μόλις δύο φάουλ. Έχει άλλο ένα τώρα, να αυτό δώσει, δεν τρίτο. Επιτρέψει ούτε βολές, ούτε σούτ, ούτε τίποτα. Έτσι. Και ο Βετούλας τρέχει και ζητάει αλλαγή, επαναφέροντας τον Γιαννικόπουλο για αυτά τα τελευταία. Έχει τρία φάουλ ο Γκίκας γι' αυτό, για να κάνει το φάουλ. Είδες, για να έχεις ένα προπονητή δίπλα σου, Κώστα και Άρη. Αυτά είναι. Λοιπόν, Μαυροειδής στον Ντίξον, το φάουλ από τον Πέτα στα 3,5 δευτερόλεπτα. Τώρα να σε ιντριγκάρω ή να με σε ιντριγκάρω, τι να κάνω. Γιατί το είδες το μάτσο χθες, ε? Το είδα, βέβαια. Σωστή. Και τα δύο, και Real Barcelona και Παναθηναϊκό Ολυμπιακός. Ωραία. Θα σε ρωτήσω μόλις επιστρέψουν για την τέταρτη περίοδο, αν προπονητικά κρίνεις ως σωστή επιλογή την απόφαση του Σφαιρόπουλου. Θα σου πω. Άρα να το συζητήσουμε στην πορεία, ναι. Λοιπόν, για να μείνουμε σε αυτά τα 3,5 δευτερόλεπτα που απομένουν για τη λήξη της τρίτης περίοδου στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ο Ιβάνοβιτς την επαναφορά, ο Σάκοτα από μια απόσταση που συχνά ευστοχεί, εκτελεί στο σίδερο. Τέλος της τρίτης περίοδου στους 9 η ΑΕΚ, 57-48, τρέχοντας ένα επιμέρους σκορ 19-8 στην τρίτη περίοδο, σε ένα διάστημα όπου λέγαμε και νωρίτερα ο κόουτς ότι η ΑΕΚ έβγαλε τον χαρακτήρα που έχει μέχρι τώρα και ήθελε να εδραιώσει στην ομάδα του Σντόλτς από την αρχή της σεζόν. Το πρόσωπο που θέλει να έχει ακριβώς η ομάδα όλη τη χρονιά. Ακριβώς. Αυτή είναι η ΑΕΚ. Αυτό το δεύτερο, το τρίτο δεκάλεπτο, αυτό που είπες ακριβώς, είναι η εικόνα της πραγματικής ΑΕΚ. Ωραία. Να παίζει με αυτόν τον τρόπο. Ωραία. Λοιπόν, διακοπή, επιστρέφουμε σε λίγο για την τέταρτη περίοδο. Θα πάμε αμέσως στον Κώστα Κατέβα, ο οποίος έχει δίπλα του τον Γιώργο Δέδα. Coach, η ΑΕΚ ανέκαμψε στην τρίτη περίοδο. Ποιο ήταν το σημείο κλειδί το οποίο την οδήγησε στο να προηγείται με διαφορά 9 πόντων στο τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο? Καθαρά η αλλαγή προσέγγισης της άμυνάς μας. Είπαμε να παίξουμε πιο σκληρά, πιο δυνατά, έτσι όπως αρχίζουμε συνήθως τα μάτς. Για κάποιο λόγο σήμερα δεν το κάναμε και στην επίθεση να διαβάσουμε τα mismatch και τις ζώνες, fake ζώνες μάτσα που προσπαθεί να παίξει ο Προμηθέας, ώστε να έχουμε την καλύτερη δυνατή επιλογή. Θεωρείς ότι θα είναι ένα πολύ καλό τεστ για την ΑΕΚ με βάση το πόσο ανταγωνιστικός παρουσιάζεται ο εξαιρετικός Προμηθέας εν ώψη του ευρωπαϊκού σας αγώνα? Εννοείται, κάθε μάτς είναι έτσι όπως έχει γίνει τώρα η ζωή μας, έχοντας μία και δύο μέρες να ετοιμάσουμε κάποιο μάτς αντίθεση με ομάδες στην Ελλάδα που δεν παίζουν Ευρώπη, που έχουν 5 και 6 μέρες. Ξέρουμε ότι είναι δύσκολο, ξέρουμε ότι πρέπει, είναι πιο πολύ θέμα μυαλού σε αυτά που λέμε, να μπορούμε να τα εφαρμόζουμε στο γήπεδο. Άλλες φορές γίνονται, άλλες φορές δεν γίνονται. Αλλά αν παίζουμε άμυνα, πιστεύω δεν έχει μεγάλη σημασία. Ευχαριστούμε πολύ, καλή συνέχεια. Λοιπόν, όση ώρα μιλούσε στον Κώστα Κατέβα, ο Γιώργος Δέδας, η ΑΕΚ έτρεξε ένα σερί 5-0 για να ανεβάσει την διαφορά για πρώτη φορά στους 14, 62-48, με τον Ντίξον να φτάνει στους 9 και τον Σάκοτα να ευστοχεί για πρώτη φορά σήμερα, να συνδέεται μάλλον για πρώτη φορά σήμερα. Ο Ιβάνοβιτς με τον Γκίκα. Υπάρχει ένα πρόβλημα με τον Κλάρκ. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι θα έρθει σε λίγο. Τι έγινε, Κωστά, για πέσω. Έχει βγάλει το μασελάκι του τώρα. Το τι ακριβώς τον έχει ενοχλήσει προς αυτό δεν έχει γίνει αντιληπτό από μένα. Το φόρεσε πάντως κανονικά ξανά. Πάμε στον Άρη Μπαρκά. Μαρτύρεται από την προηγούμενη φάση για την επαφή που υπήρξε στην προσπάθεια του για δίσδυση. Ζητά φάουλ και δείχνει χαρακτηριστικά ότι όντως όπως συνέβη, δέχτηκε κάποιο χτύπημα στο πρόσωπο και έφυγε το μασελάκι του. Γι' αυτό το είχε στο χέρι τόση ώρα, αλλά οι διαιτητές δεν συγκινήθηκαν. Ωραία. Το λέει από τον Τσάμι, 62-50. Ένας από τους ελάχιστους ευνηδιασμούς που έχουμε δει στην σημερινή αναμέτρηση, coach. Νομίζω ότι θα βγάλει γύρω από την ευνηδιασμού, συγγνώμη, σε διακόπτω. Ένα από τα εύκολα καλάθια που έχουμε δει. Έγινε κακή επίθεση από το Λαρετζάκι και βρήκε ευκαιρία τώρα και το εκμεταλλεύτηκε ο Προμηθέας. Το φάουλ τώρα από τον Γιάννη Λαρετζάκη πάνω στον Κίκη Κλάρκ. Ετοιμάς, πάει μόνος του έξω, βλέπεις. Ξέρουν οι παίκτες, έχουν το ένστικτο. Δεν,
Κατά τη γνώμη μου δεν υπάρχει σωστό και λάθος. Χάνω τα λόγια μου γιατί, ξέρεις, επικρατεί μια άποψη στον τρόπο που οι Έλληνες διαβάζουμε τις αποφάσεις των προπονητών. Κατά τη γνώμη μου δεν υπάρχει σωστό και λάθος. Υπάρχει απόφαση που δικαιώνεται και είναι, απόφαση που δεν δικαιώνεται. Υπάρχουν κάποιοι κανόνες, αλλά οι κανόνες αυτοί αλλάζουν από παιχνίδι σε παιχνίδι. Δεν είναι κανόνες ότι θα κάνεις, ξέρω εγώ, κάποια στιγμή, όπως μπορεί να το. Θα εξαρτηθεί από το τι έχεις μέσα. Ποιοι παίζουν, ποιους παίζεις, πόσο είναι το σκορ, πόσα φάουλ έχεις. Τα πάντα. Σε ποιο γήπεδο παίζεις, ποιοι είναι οι διαιτητές. Κατάλαβες. Αλλά εμείς έχουμε μάθει. Τώρα λέμε, δεν έκανε φάουλ, ξέρω. Αν τώρα ο Γιάννης εχθές με το φάουλ που έκανε το μάτς άλλαζε, θα τον γκρεμάγανε. Κατάλαβες. Δηλαδή. Υπάρχει σωστό και λάθος σε ορισμένα δεδομένα. Εκ πρώτης δηλαδή, όψεως και εκ του αποτελέσματος. Ναι. Και με τις δύο προσεγγίσεις. Μεγάλο ρίσκο. Okay. Θέλω να σου πω δηλαδή, λες στους παίχτες σου, κερδίζεις τρεις πόντους και άλλος ότι είναι κανόνας να κάνεις φάουλ. Okay. Μη φας τρίποντους. Mm-hmm. Τους λες να κάνουν φάουλ. Δεν κάνουν και τρεις τρίποντους. Δηλαδή θα βρεις τον πελά σου. Τι θα πεις μετά, φταίνει παίχτης για να σώσεις τον εαυτό σου. Εκτός κι αν σε λένε Greg Popovich. Ναι. Έχασε το πρωτάθλημα όμως. Η αλήθεια είναι όμως ότι δεν επιτρέπεται να φας τρίποντο. Πρέπει να κάνεις φάουλ. Αυτό είναι ένας κανόνας. Αυτός είναι ένας κανόνας. Αλλά μπορεί και να το πεις και να το φας. Λοιπόν, ο Προμηθέας έτρεξε ένα μικρό σερί 4-0, αναγκάζοντας τον Γιούρις Ντόφτς να καλέσει time out. Για να τον ακούσουμε. Relax. Stop easy. We play good defense. We need to rush. We don't need to rush. Okay, in offense we must put the ball open somehow, huh? Hey. We must play good defense, come in offense, put the ball open. Again, can you do this? Two side, okay? Pass, okay, back screen, hand off, four man pass, hand off to one. This guy stagger and back screen for five. Low post, hey. Λοιπόν, ο Γιώργος Ντόφτς ζήτησε από τους παίκτες να ηρεμήσουν, να είναι πιο συγκεντρωμένοι, να φέρουν την μπάλα πιο κοντά στο καλάθι, να σημαδέψουν το low post. Κώστα Κατέβα, δεν ξέρω αν από αυτά που ακούσαμε εμείς, άκουσες κάτι περισσότερο ή είδες κάτι περισσότερο το οποίο εμείς δεν καταφέραμε να πιάσουμε. Όχι, το κύριο κομμάτι, το μόνο τεχνική οδηγία που έδωσε ήταν αυτό το σύστημα για να βγει μπάλα στο low post, το οποίο ανέφερες και εσύ. Από εκεί και πέρα εστίασε σε ψυχολογικά κομμάτια, απέτυχε από τους παίκτες να ηρεμήσουν και πάλι. Βιάζεστε, τους λέει, δεν έχετε καθαρό μυαλό και πάλι επιτρέπετε στον Προμηθέα να βρει χώρους για να κάνει το παιχνίδι το οποίο αυτός επιθυμεί μέσω του στυλ αυτού το οποίο έχετε. Άρη, υπάρχει κάτι παράξενο που μπορεί να ετοιμάσει ο Βετούλας, διότι είναι και εξοικειωμένος. Παράξενο όχι, υπάρχει ακριβώς αυτό που προέβλεψε ο Γιούρις Ντόφτς. Δηλαδή θα δίνει το 4 και το 5 screen επιλογής στον Κίκι Κλάρκ. Θα είναι ακροβολισμένοι στις γωνίες οι δύο καλοί σούτερ, ο Τσάμις και ο Γκίκας, και από εκεί πέρα από τα χέρια του Κίκι Κλάρκ και την αντίδραση που θα έχει η άμυνα της ΑΕΚ θα κρίνεται το αν θα ολοκληρώνεται η φάση με pick and roll ή αν θα γίνεται ένα short roll για να βγουν στη συνέχεια οι μπάλες στο τρίποντο. Εμπιστεύεται τους παίκτες του ο Βετούλας, να δούμε κατά πόσο θα ισχύσει στην πράξη. Για να δούμε. Ο Προμηθέας είναι με νεοφώτιστος, όπως έλεγε και ο Γιώργος Καλαφαντάκης νωρίτερα, αλλά έχει έμπειρους παίκτες στο ρόστερ του. Εδώ ο Άγγελος Τσάμις, ένας εξ αυτών. Ωραία πάσα έκανε, αλλά προηγήθηκε η φάρα. Και όπως short roll που είπε ο Άρης νωρίτερα, να πούμε ότι είναι η συνεργασία κοντού με ψηλού, ναι, που καταλήγει με τον ψηλό να μην τρέχει μέχρι το τέλος του δρόμου, μέχρι το καλάδι δηλαδή, αλλά να μένει κάπου στα μισά της διαδρομής, στη γραμμή των βολών περίπου, ναι, για να το σχηματοποιήσουμε και να γίνεται αυτός ο οποίος, έτσι, και να γίνεται αυτός από τα χέρια του οποίου λειτουργεί, ναι, και οδηγείται η επίθεση της ομάδας. Η υπόλοιπη επίθεση, ναι, η επιλογή, η απόφαση που θα πάρθει στο τέλος. Έτσι. Λοιπόν, το τρίποντο από τον Γκίκα φέρνει τη διαφορά ακριβώς στο ίμιση της απόστασης που είχε δημιουργηθεί λίγο νωρίτερα. Ήταν στους 14, 62-48 για την ΑΕΚ, τώρα είναι στο 62-55, σερί 7-0 για τον Προμηθέα, που αν μη τι άλλο
μοιάζει έτοιμος να μην παραδοθεί στις διαθέσεις της ΑΕΚ και με τον Βετούλα να δείχνει ότι έχει τον τρόπο να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες που θέλει να του βάλει ο Σδόβιτς. Το καλάθι τώρα από τον Κώστα Βασιλιάδη. 64-55, ναι. Κοιμήθηκε άμυνα του Προμηθέα. Ο Γκίκας με τον Μιλόσεβιτς. Ο Κλάρκ με τον Νούκιτς. Περνάει ο Κλάρκ, κόβεται στα ίσα από τον Μαυροϊδή, ο οποίος θα διατηρήσει την κατοχή για την ΑΕΚ. Καλή άμυνα εδώ από την ένωση με τον Μαυροϊδή να βγαίνει πάνω στον Κλάρκ και να σβήνει τα φώτα. Βασιλιάδης στον Μαυροϊδή. Σάκοτα, ξεμαρκάριστος. Το σούτ τριών πόντων είναι άστοχο από τον Ντούσαν Σάκοτα. Η ΑΕΚ εκτελεί από την γραμμή των 6.75 με 7-25. Συνολικά 28%. Δεν είναι και λίγο. Βλέπουμε εδώ και τον Dragan Σάκοτα, δίπλα στον Σταύρο Ρουβί. Έχουμε νέο time out. Μένουμε στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων. Η διαφορά είναι στους 9. 5:33 πριν από τη λήξη της αναμέτρησης και αν μη τι άλλο το μάτς είναι ακόμα ζωντανό. Πάμε να ακούσουμε τι έχει να πει στους παίκτες του Γιούρι Σπόρτς. Λοιπόν, ακούσαμε τον Γιούρι Σπόρτς, αλλά τον άκουσε καλύτερα ο Κώστας Κατέβας, στον οποίο πάμε αμέσως για να μας μεταφέρει τι υπόθηκε στον πάγκο της ΑΕΚ. Έλα Κώστα. Νομίζω ότι καλύτερη εικόνα έχετε εσείς για το λόγο του καλύτερου ήχου που μάλλον είχατε αν ακούγατε για το τι σχεδίασε. Έχω την αίσθηση ότι ήταν ένα screen για να βγει ψηλά ο Σάκοτα ή δεν το τεσσάριν, πας περιπτώσει. Ισχύει. Motion 3 είπε. Motion 3 τώρα τι μπορεί να σημαίνει. Γιατί είναι ο Σάκοτα 3, ο Μιλόσεβιτς 4, θα αλλάξουν και πώς θα ρε τώρα το μισμάτς πήρε ο Μιλόσεβιτς το λόγο πώς με το τζάμι. Γιατί είναι ισοϊψής Σάκοτα και ίδιο παιχνίδι περίπου, οπότε και είναι εύκολη αλλαγή και σημαδεύει κατευθείαν το λόγο πώς παιχνίδι. Το μισμάτς ψάχνει. Λοιπόν ο Μαυροϊδής στο Νούκιτς. Σκριν του Μαυροϊδή στο Κροάτι. Δεν είναι η μέρα του σήμερα του. Ναι, δεν είναι σε καλή κατάσταση. Βήματα από τον Δημήτρη Μαυροϊδή. Η διαφορά παρεμένει στους 9, 5:14 πριν από τη λήξη του αγώνα εδώ στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων. Ο Τζαουάντ Βίλιαμς επιστρέφει στη θέση του Ντούσαν Σάκοτα. Και πάλι σχήμα με δύο γκάρντ ο Νίκος Βετούλας. Με τρία με τρία. Με τον Τσάμι στο 3, τον Φαγέ στο 4 και τον Τζόνσον στο 5. Πάνω στον Φαγέ πηγαίνει ο Τζαουάν Βίλιαμς. 4 δευτερόλεπτα ακόμα για τον Προμηθέα. Βρίσκει την πάσα απελευθέρωση ο Φαγέ, αλλά ο Τσάμις αστοχεί. Ούκιτς. Κακή πάσα προς τον Μαυροϊδή. Πάνω στα χέρια του Τζόνσον. Τσάμις στον Κλάρκ. Και τώρα ο Γκίκας. Θα ξαναβάλει Ιβάνοβιτς στον Ιβάνοβιτς, έτσι. Στον Ιβάνοβιτς. Ο Γκίκας στη γωνία περιμένει ο Φαγέ. Τρέχει ο Βασιλιάδης να τον σταματήσει. Το σούτ του Σενεγαλέζου βρίσκει στο σίδερο. Εύκολο το rebound για τον Μιλόσεβιτς το έκτο. Ο Μιλόσεβιτς που θα εκτελέσει τώρα για τρεις. Ναι, ο άστοχο. Κακό μπάσκετ σε αυτά τα τελευταία δύο αγωνιστικά λεπτά. Ο Γκίκας. Δεν ελέγχουμε το παιχνίδι. Τρέχουν και στάρουν βιαστικά, όχι γρήγορα. Ο Γκίκας δεν χτυπάει το δικό του mismatch με τον Williams, αλλά προτίμησε να βρει αυτό που είχε διαμορφωθεί με τον Φαγέ. Φαγέ και Ούκιτς. Έτσι. Πάμε, Άρης Μπάρκας, έλα Άρη. Εντολή του Νίκου Βετούλα μετά το τελευταίο time out να περάσουν όσο το δυνατόν περισσότερες πάσες στο Φαγέ. Γι' αυτό τον έχει βάλει σε μια πλευρά του γηπέδου, στην ουσία μόνο του.
Ο στόχος είναι να τροφοδοτηθεί και να χτυπήσει όπως νομίζει ο ίδιος, είτε στο post είτε στην περιφέρεια. Να δούμε κατά πόσο αυτή η επιλογή και θα επαληθευτεί και θα έχει και αποτέλεσμα. Μέχρι τώρα ο Φαγκέ πήρε μπάλες, αλλά σκοράρισμα δεν είδαμε. Σκοράρισμα δεν είδαμε και από το προηγούμενο σου τριών πόντων από τον Νίκο Γκίκα. 64-55 παρέμεινε, 3,5 για το φινάλε στη γωνία. Ο Βασιλιάδης εκτελεί για 3, 67-55 η διαφορά. Ανεβαίνει και πάλι στους 12, σερί 5-0 για την ένωση. Τον Βασιλιάδη να έχει 3 στα 4 τρίποντα και συνολικά 16 πόντους. Ο Γκίκας με τον Μιλόσεβιτς. Πάσα του στον Τζόνσον. Θα γυρίσει ο Καναδός. Ο Μιλόσεβιτς, Κώστα Κατέβα, που ρωτάς, έχει 7 rebound. Θες να προσθέσεις κάτι, για πες. Όχι, όχι, απλά παρατηρώντας τον σε σχέση με το πόσες κατοχές έχεις ασφαλίσει στο δεύτερο ημίχρονο, θα, αν μου έλεγες 10 ή 11, θα σου έλεγα δεν θα διαφωνούσα καθόλου. Φαίνεται ότι έχει πάρει περισσότερα. Ο Williams. Μπορεί να έχει χάσει για πίσω στο καλά. 5, όχι απλά, είναι τόσο πληθωρική η παρουσία του που όντως μοιάζει να έχει περισσότερο. Εν τω μεταξύ που φυλάει και κοντό παίχτη, τον Γκίκα ή τον Κλάρκ. Βγαίνει πίσω και παίρνει και το ριμπάν. Τώρα, πλάκα στην πλάκα, είναι ικανότητα αυτό. Να είσαι ένα παιδί γύρω στα 2-6-2-7 όσο είναι ο Μιλόσεβιτς. 2-5 έχει 2-6. Ναι. Και να μπορείς να μαρκάρεις τον Γκίκα, να μπορείς να μαρκάρεις τον Τζόνσον, Φαγέ, ακόμα και τον Σαρικόπουλο, αν του ζητήσει ο Στόλτς, θα τον μαρκάρει. Λοιπόν, ο Τσάμις ευστοχή στην πρώτη βολή, 69-56, η ΑΕΚ, η οποία προέρχεται από την ΙΤΑ για το FIBA Champions League, την ΙΤΑ που γνώρισε στη Γερμανία από την Ludwigsburg. Σε έναν όμιλο που η Μπεσίκτας είναι αίτητη μετά από 5 αγώνες, 3-2 είναι το ρεκόρ της ΑΕΚ, η οποία ετήθηκε εντός έδρας από τους Τούρκους και εκτός από την Ludwigsburg. Για ΑΕΚ που είναι στο συν 13 και όπως όλα δείχνουν θα πετύχει την 7η νίκη της σήμερα. Ορίστε. Αυτό το με το ένα χέρι λίγο πριν. Ναι, 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 το πεταχτάρι του Πρίντεζη, το πεταχτάρι του Μαυροειδή. Κώστα, δεν ξέρω αν θα μιλήσει με τον Μαυροειδή στο τέλος του αγώνα, αλλά ρώτησε τον αυτό. Πάντως, γιατί δεν έχει τζαμ σούτ ο Μαυροειδής, δεν σουτάνε, τον έχει τίποτα να σουτάρει κανονικά. Μόνο στις βολές σουτάνε. Όχι, ποτέ. Όλο κάνει χούκ. Μιλώντας για τον Πρίντεζη, υπάρχει κι όμως, υπάρχει ένας παίκτης ο οποίος έχει δηλώσει πριν από περίπου 1-1,5 χρόνο ότι έχει προσπαθήσει να ξεσηκώσει το παιχνίδι του Πρίντεζη. Ξέρεις ποιος είναι? Ο Φαγέ. Ναι, το έχει δηλώσει. Ξέρεις ποιος σου παίζει παρόμοιο lay-up και τέτοια? Ο Ελιάχ. Ο Ελιάχ, σωστό. Έλα, Άρη. Πάμε στην Άρη Μπάρκα. Έχουμε ένα ορόσημο για τον Προμηθέα που λέγαμε πριν, για τον κύτταρο του και το πόσο στηρίζει και τα παιδιά που πρέπει να ξεκινά αυτή την κουβέντα, γιατί είναι αρκετά σημαντική. Πέρασε στο παρκείο 16χρονο Παναγιώτη Γκάτζιο για να πάρει το βάθμισμα του πυρός και αυτό στο ΑΚΑ. Οπότε του ευχόμαστε τα καλύτερα για τη συνέχεια. Δεν ο ούτως ή άλλως πιστεύω ότι ο κότς Βετούλας καταλαβαίνει ότι πια το παιχνίδι έχει εκριθεί. Οπότε για να δούμε τι θα κάνει ο Πιτσιρικάς σε αυτό τα 2 περίπου λεπτά που θα βρεθεί στο γήπεδο. Κότς, εσύ ίσως να το γνωρίζεις καλύτερα, ο Προμηθέας, θα το ξαναπώ, δεν είναι μόνο βιτρινά. Έχει κάνει επένδυση, μεγάλη επένδυση. Έχει κάνει τρομερή επένδυση στα αναπτυξιακά τμήματα. Μια επένδυση η οποία φυσικά και επιβραβεύεται από το γεγονός ότι εδώ και 2 ή 3 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, η εφηβική ομάδα του Προμηθέα είναι αίτητη στο τοπικό πρωτάθλημα. Δηλαδή παίρνει και διεκδικεί, προχωράει παραπάνω. Έτσι, ναι, έχει πάρει μέρος. Και δεν είναι μόνο αυτό. Στο δεν είναι μόνο ότι νικάει, γιατί είδες, να έκανα και εγώ τώρα το ίδιο λάθος. Δεν είναι μόνο ότι νικάει, είναι ότι γίνεται σωστή δουλειά και βγαίνουν παίκτες. Και σύμφωνα με όλα... Να τους χρησιμοποιήσεις αυτούς τους παίκτες. Ναι. Και άλλο τρίπλο του Βασιλιάδη. Τέταρτο τρίπλο του Βασιλιάδη. Ναι, να τους χρησιμοποιήσεις, αλλά πρέπει να υπάρχει και η πρώτη ύλη. Και ο Προμηθέας, έχοντας κάνει πεδομάζωμα από όλη την Ελλάδα και όχι μόνο από την στενή περιφέρεια της Αχαΐας ή της Ηλίας, έχει μαζέψει παίκτες στην Πάτρα που τους έχει φέρει από ολόκληρη την Ελλάδα. Υπό τη γενική επιστασία των ακαδημιών του από τον Κώστα Μίσα. Έχει φέρει παίκτες με τους οποίους δουλεύει και θέλει να τους κάνει.
Μακάρι να το δούμε αυτό, έτσι. Γιατί και άλλες ομάδες δημιουργούν ακαδημίες, κάνουν δουλειά πραγματικά, αλλά η επένδυση και η δουλειά αυτή πώς θα φανεί στο γήπεδο, αν δεν χρησιμοποιηθούν οι παίχτες. Είδες εχθές ότι έπαιζε στη Ρεάλ 17 χρόνια παιδί playmaker. Εμείς πρέπει να γίνει 25 για να παίξει. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Δεν υπάρχει υπομονή. Εντάξει, και όταν και θέλουμε και καλά να κάνουμε κάτι, τους καίμε. Λοιπόν, είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα ήθελα να παρακαλέσω τον Ηλία Σκαρόνη, τον σκηνοθέτη μας, με τον οποίο έχουμε άψογη συνεργασία σε όλες τις περιπτώσεις των μεταδόσεων της Κοσμοτέ TV, αν μπορεί να βρει και αν την έχει την αντίδραση του πιτσιρικά, του Παναγιώτη Γκάτζιου, μετά την δεύτερη εύστοχη βολή. Ηλία, εάν το έχουμε, θα ήθελα να το ξαναδούμε, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Να, εδώ ο Γκάτζιος. Άρη, νομίζω ότι δεν είναι το βάπτισμα του πυρός, ή είναι? Είναι η πρώτη του εμφάνιση στην Αλφα. Είναι το βάπτισμα του πυρός. Μάλιστα. Λοιπόν, έσφιξε τη γροθιά ο πιτσιρικάς με τον πρώτο πόντο που πέτυχε. Για να δούμε. Να το. Τον ευχαριστώ. Τον Ιλνάτος. Ωραία εικόνα. Τρομερή εικόνα. Λοιπόν, Ηλία, ευχαριστώ πολύ. Το καλάθι από τον Τζαουάντ Βίλιαμς. Το σκορ γίνεται 76-59. Ξέρεις, στην εποχή της τεχνολογίας, τέτοιες σκηνές, ποτέ δεν ξέρεις ποιο μπορεί να είναι το μέλλον του ενός παιδιού. Ξέρεις, οι Αμερικάνοι κάνουν θαυμάσια τηλεόραση. Γιατί αυτά που περιγράφουν τα έχουν σε εικόνα. Εντάξει, είναι και άλλη κουλτούρα τους, έτσι, και άλλη παιδεία τους. Σε αυτό το κομμάτι, στο μπάσκετ, στο αθλητικό κομμάτι. Μακάρι λοιπόν να έρθει η ώρα που ο Παναγιώτης Γκάτζιος θα κάνει τόσο μεγάλη καριέρα που θα αναγκαστούμε με μεγάλη χαρά να χρησιμοποιήσουμε τον πανηγυρισμό που έκανε στον πρώτο πόντο του στην ιστορία, στην καριέρα του. Μεγάλη χαρά για αυτό το παιδί. Λοιπόν, αντιαθλητικό, Κώστα. Αντιαθλητικό φάουλ σε ποιον? Στον Ιβάνοβιτς. Ευχαριστώ τον Άρη Μπάρκα. Ο Σαρικόπουλος αστόχησε στην πρώτη βολή. Επόμενο ραντεβού της ΣΑΕΚ για την Στίχημαν Basket League είναι κόντρα στον Ολυμπιακό, στο στάδιο Ρίξης Κεφαλίας. Απομένουν 4,5 δευτερόλεπτα. Η διαφορά είναι στους 16, 76-60. Η ΑΕΚ coach Γιώργο Καλαφατάκη επέτρεψε στο δεύτερο ημίχρονο στον Προμηθέα, και ενώ τελειώνει το μάτς, αυτό είναι το τελικό σκορ, 76-60. Η ΑΕΚ επέτρεψε στον Προμηθέα να πετύχει στο δεύτερο ημίχρονο 19 πόντους. Εντάξει, έσφιξε την άμυνά της, είδε ότι δεν άντεξε ο Προμηθέας. Εντάξει, άλλες οι λύσεις της ΑΕΚ, άλλες οι λύσεις του Προμηθέα. Θεωρώ ότι ο Προμηθέας ήρθε να πάρει ό,τι καλύτερο μπορούσε. Δεν ήταν, πιστεύω, ένα από τα παιχνίδια ή να το κλέψει, να βρει στην ΑΕΚ πολύ κακή. Νομίζω ότι ο Προμηθέας άλλη είναι η στόχη του και άλλα είναι τα παιχνίδια που πρέπει να κοιτάξει. Γιατί πολλές φορές κάνεις το στόχο και κάνεις ένα τόσο μεγάλο παιχνίδι και αλλάζεις το στόχο, νομίζεις, και πας και το επόμενο που πρέπει να κερδίσεις, έχεις χάσει το μυαλό σου, το χάνεις και μετά ψάχνεις και κυνηγάς να δεις τι θα κάνεις την επόμενη μέρα. Νομίζω ότι έχει την εμπειρία ο Νίκος. Έχει εμπειρούς παίκτες, έχει καλό υλικό, έχει καλή διοίκηση και νομίζω ότι το θέμα σωτηρίας δεν το συζητάω για αυτές τις ομάδες που εμπνέουν υγεία και τόση έχουν, καλή οργάνωση και τέτοιους ανθρώπους. Και κάποιους έμπειρους Έλληνες παίκτες. Και έχει και μικρούς και μεγάλους και ξένους, έχει δηλαδή, έχει και κάνει ένα συνδυασμό, δεν έχει κάνει... Είναι, δηλαδή δεν είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να αναδείξει ταλέντα, είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να στηριχτεί στους νέους, μπορεί να στηριχτεί στους μεγάλους, μπορεί να στηριχτεί στους ξένους. Δηλαδή και οι ξένοι της έχουν παίξει, δηλαδή ξέρει. Άρα δεν πήγε στα τυφλά, πήγε στο σίγουρο. Λοιπόν, το παιχνίδι στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων ολοκληρώθηκε και 76-60 η ΑΕΚ νίκησε τον Προμηθέα. Και εδώ βλέπουμε τα πλάνα του παίκτη του Καλαφατάκης. Το είχε σημειώσει από νωρίς το γεγονός ότι ο Μίλαν Μιλόσεβιτς ήταν ο παίκτης ο οποίος άλλαξε το μυαλό που ενήργησε στην επίθεση δίνοντας.
13 πόντους, με 7 rebound, με 1 κλέψιμο, 4 στα 4 δίποντα, 1 στα 3 τρίποντα, 2 στις 4 βολές. Αυτό ήταν λοιπόν ο πολυτιμότερος παίκτης, φαντάζομαι συμφωνείς, έτσι. Δεν διαφωνείς. Πάρα πολύ καλό. Όπως και ο Βασιλιάδης εδώ σε λύση, έτσι. Θέλω στην επίθεση, ναι. Δηλαδή αυτά τα τρίποτα ξεκουράζουν στον αντίπαλο, κόβουν στα δύο την ψυχολογία σου καλά, ναι, και δίνει αέρα και μεγαλώνει το σκορ. Ήταν πολύ καλός καθοριστικός με τα τρίποτα γιατί αύξησε τη διαφορά. Ο Μιλός Φιζίκων όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, έχω την αίσθηση ότι ο Κώστας Κατέβας. Όχι. Ωραία, λοιπόν. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε ένα πακέτο από τις ωραίες στιγμές της αναμέτρησης που παρακολουθεί η Άγνοιξη Προμηθέα 76-60, και όσο εσείς απολαμβάνετε την εικόνα, να πω εγώ ότι είναι ένα μάτς κληρώνεται με μια κατάσταση win-win, δηλαδή υπήρχε κέρδος και για τις δύο ομάδες. Και για την ΑΕΚ το κέρδος δεν ήταν μόνο το γεγονός ότι παρέμεινε αίτητη και ανέβασε στις 7 της νικής. Αφορά και στο γεγονός ότι σε ένα αριθμό αγώνων 2 την εβδομάδα είναι σημαντικό να μη σου επιτρέπει ο αντίπαλος του ελληνικού πρωτάθλημα να χαλαρώνεις. Άρα η ΑΕΚ σε ένα δύσκολο παιχνίδι. Ένα δύσκολο παιχνίδι που της επέτρεψε να διατηρήσει το ρυθμό της και την ανταγωνιστικότητά της και να μην κοιμηθεί, να μην χαλαρώσει. Γιατί στο πρώτο μήχρονο πιστεύω ότι μπήκε μουδιασμένα, χωρίς ενέργεια, χωρίς ρυθμό. Στην πορεία αντέδρασε όπως έπρεπε και είχε κέρδος. Όπως είχε και ο Προμηθέας κέρδος. Αυτό ήθελα λοιπόν να εκεί ήθελα να καταλήξω. Γιατί κοίταξε στα μάτια την ΑΕΚ. Είναι κέρδος και για τον Προμηθέα το παιχνίδι. Βέβαια, κοίταξε στα μάτια την ΑΕΚ. Κέρδιζε μέχρι το τέλος του πρώτου μηχρόνου. Δεν είχε όμως τις λύσεις που έχει η ΑΕΚ. Έπαιζε εκτός έδρας. Είναι υποτίθεται νεοφώτιστη ομάδα. Έδειξε ένα πολύ καλό πρόσωπο το οποίο πάνω σε αυτό μπορεί να χτίσει την επόμενη μέρα. Δεν είναι το αποτέλεσμα πάντα που μπορεί να χτίσει. Έτσι. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε και την στατιστική απεικόνηση της αναμέτρησης με τις δύο ομάδες να... Κοίτα να δεις τώρα πώς μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα. 35% είχε η ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο, 55% είχε ο Προμηθέας. Και πώς άλλαξε η διαφορά, πώς άλλαξε μάλλον η εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο, με την ΑΕΚ να ολοκληρώνει με 55% στα δίποντα και τον Προμηθέα να ολοκληρώνει το μάτς με 37%. Γιατί δυσκόλεψε. Γιατί δυσκόλεψε η άμυνα της ΑΕΚ. Λάθη 9-14. Τα άστοχα σου του Προμηθέα, ναι, στο δεύτερο ημίχρονο επέτρεψαν στην ΑΕΚ να διεκδικήσει περισσότερα rebound και εν τέλει να ολοκληρώσει το match με περισσότερα. 13 επιθετικά. Έτσι. Σε ένα match που 7 πόντι από ευλυδιασμό πέτυχε ο Προμηθέας και 4 η ΑΕΚ. Δεν θα λέγει κανείς ότι στοιχειοθετούν ένα παιχνίδι το οποίο κινήθηκε σε πολύ υψηλούς ρυθμούς. Όχι. Δύο ευνηδιασμούς έκανε η ΑΕΚ και τρεις ο Προμηθέας. Από δύο λάθη της ΑΕΚ που θυμάμαι χαρακτηριστικά. Ωραία. Λοιπόν, από τα λάθη, 8 πόντους πέτυχε η ΑΕΚ. Συγγνώμη, μόλις 2 ο Προμηθέας, και αυτό θα το επαναλάβω, είναι μια μόνιμη παρακαταθήκη που θα έχει η ΑΕΚ στη διάρκεια της φετινής σεζόν, δίνοντας πολύ λίγες κατοχές στον αντίπαλο από δικά της λάθη. Οι πόντοι από δεύτερη ευκαιρία, από επιθετικό rebound, δηλαδή ουσιαστικά 7 για την ΑΕΚ, 4 για τον Προμηθέα. Στοιχεία πάρα πολύ σημαντικά για να κατανοήσουμε στο φινάλε μιας μετάδοσης τι ακριβώς είδαμε νωρίτερα. Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος. Δεν ξέρω αν θέλεις να σχολιάσεις κάτι. Τίποτα, όχι. Νομίζω ότι είδαμε ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Ωραία. Λοιπόν, να ευχαριστήσω τον πρώην προπονητή μου στους Αμπελόκηπους, Γιώργο Καλαφατάκη, για την τιμή που μας έκανε εδώ σε όλους στην ομάδα της Κοσμοτέ TV, που σας πρόσφερε αυτή τη μετάδοση, για την παρουσία του. Ευχαριστώ πολύ, coach. Είστε καλά. Από τον Άρη Μπάρκα, από τον Κώστα Κατέβα, από τον σκηνοθέτη μας τον Ηλία Σκαρώνη και το επιτελείο του, από τον Θανάση Ασπρούλια που ήταν στην περιγραφή. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα πολύ χαρούμενο βράδυ. Σαββάτου, για χαρά.